Έλα και 13 σήμερα, βελτιώθηκαν τα πράγματα. Ναι, ναι. Καλησπέρα. 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 Αγάπη Γαβριλίδου αριστερά μου, πιο αριστερά. Στέλνω Αναστασιάδης. Καμάρι της οικογένειας του Αναστασιάδη, του προπονητή της Εθνικής Ελλάδος. Του Τζόνι Αναστασιάδη. Του Τζόνι Αναστασιάδη. Και να κλείσει το. Έφυγε η Παπουδήλα. Εντάξει, ευτυχώς αυτό το δεκάλεπτο διάλειμμα έκανε δουλειά. Θα είμαστε εδώ μέχρι τις 2 συνεντεύξεις και για μπάσκετ. Παλεύουμε και για ποδόσφαιρο να τελειώσει η προπόνηση στην ώρα και η αποθεραπεία του ποδοσφαιριστή που πάνω απ' όλα μετράει προχωρήσει όπως πρέπει. Θα είμαστε σε θέση να έχουμε και ένα ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ μετά τη μία η ώρα. Πολλά θέματα. Πέμπτη σήμερα, Στεργίου, αποκλειστικά μόνο εδώ. Πέμπτη, ναι. Πέμπτη. Αγάπη είναι Πέμπτη. Ακούστε γιατί θα σοκαριστείτε. Είναι Πέμπτη. Μπράβο. Και είναι. Θέλω λίγο ένταση. Περίμενε, περίμενε. 28 Μαρτίου. Μόνο εδώ. 12 και 14. Μόνο εδώ. Οι αποκαλύψεις ημέρες ήταν αυτές. Νομίζω κάπου εδώ εντάξει, τελειώνουν. Στέργιο, να ξέρεις. Παρακαλώ. Ότι διαβάζοντας τα σχόλια κάτω από τον blog μου με τους 24 πόντους διαφορά, δεν κατάλαβε κανείς αν είναι σοβαρό ή αν είναι περιπεκτικό. Τι εννοείς. Το πήραν σοβαρά. Ήταν τόσο ωραίο. Δεν κατάλαβε κανείς αν κάνω χαβαλέ. Ή το εννοώ. Ήταν τόσο ωραίο είπες για το δικό σου το κείμενο. Αυτό αποθεώρησε δηλαδή. Αυτό αποθεώρησε. Του το είπα και εγώ χθες. Ότι ήταν πάρα πολύ ωραίο. Σε αποθεώνει και ο Στέργιος στον αέρα. Όλα είναι ωραία. Αγάπη. Εντάξει, βρε Στέργιο, φτάνει. Ποιο να διαλέξω. Εντάξει, βρε Στέργιο. Αλλά όχι, ήταν εύστοχο και αυτό που σου είπα. Ότι με μικρή δόση ή μεγάλη ηρωνία, όπως το πάρει ο καθένας. Εντάξει, ουσιαστικά κατέγραψε την αλήθεια. Δεν μπορεί να σε κατηγορήσει κανένας ούτε για λαϊκισμό, ούτε για ψέματα, ούτε για προσπάθεια να πας στην κουβέντα αλλού. Η κουβέντα ήταν αυτή, τα δεδομένα ήταν αυτά. Την ίδια στιγμή στο post μου μαλώνει ένας της Νέας Δημοκρατίας, με έναν που δεν είναι της Νέας Δημοκρατίας, παρακολουθώ όπου και να πάω, βλέπω ποια είναι η εξέλιξη, έχουν φτάσει 402 μηνύματα ο ένας στον άλλο. Ωραία. Κλείσε τα σχόλιά σου, δεν γίνεται. Μόνο στο Instagram γίνεται αυτό που κλείνει τα σχόλια. Ναι, νομίζω μόνο στο Instagram. Ναι, κακό. Όχι, δεν θέλω να τα κλείσω. Έχει, μπαίνω κάθε λίγο, βλέπω. Παιδιά, συνεχίστε, δεν με ενοχλείτε. Έχουμε μία πάπου, λέω κάτι, φεύγουμε μεταξύ. Μου βάζει μια μπρίζα για να συνεχίσετε λίγο. Παιδιά, συνεχίστε, δεν είναι κάτι. Παιδιά, συνεχίστε, είναι ωραίο. Πώς λέγεται αυτό το σουκού, λέγεται. Σουκού, ναι. Σουκού 4. Ναι. Ο σουκού, ο οποίο κάνει ωραία μοντάζ και τέτοια. Ναι, ωραία. Σουκού, Θεό. Τα φιλιά μας. Έχουμε την ανακοίνωση που όλοι περιμένατε για τα εισιτήρια. Ναι. Καταλαβαίνω ότι κανείς δεν μπορεί να είναι ευχαριστημένος. Τι εννοείς? Ότι ό,τι και να συνέβαινε, πάντα θα υπήρξαν παραπονούμενοι. Το λέγαμε και χθες, ότι είναι τόσο λίγα τα εισιτήρια. Παιδιά, γίνεται κουβέντα γιατί να πάνε τα εισιτήρια στους VIP και εισιτήρια σε 1-2-3. Σε πρώτη φάση. Μπορούν να μπουν όλοι. Που θεωρείται ο top καλλιτέχνης αυτή τη στιγμή. Θεωρητικά μπορούν. Πώς μπορούν να μπουν όλοι. Τι, 700.000 άτομα θα μπουν μέσα στο μαγαζί. Αν να μπουν όλοι ταυτόχρονα, δηλαδή λε. Ναι. Δεν γίνεται, Σταύρο. Δεν γίνεται. Όχι, ταυτόχρονα δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Ωραία. Ο ΠΑΟΚ που είναι ένα κίνημα τεράστιο που είναι στο πικ του, δεν μπορεί σε ένα εκτός έδρας παιχνίδι να καλύψει τις ανάγκες όλων όσων θέλουν να ταξιδέψουν. Αυτό είναι ένα γεγονός. Δεν μπορεί να καλύψει καν τις ανάγκες όλων όσων θέλουν να έρθουν στο εντός έδρας παιχνίδι. Πολλές φορές, με 28.701 εισιτήρια. Ναι, δεν μπορεί να καλύψει. Και τη μέθοδο των Σιαμαίων που ανεβάζει την χωρητικότητα του γηπέδου στο 34.702. Εντάξει, συμβαίνει αυτό. Θα πρέπει να το διαχειριστούμε. Σαν άνθρωποι, μιλούσαμε ένα πιτσιρικά χθες, λέω πόσοι θα πάτε στη Ξάνθη. 8. Πόσα εισιτήρια έχετε? 0. Δεν θα πάτε. Βάλε λίγο γιατί είναι ένα τηλέφωνο που δεν ξέρω, βάλε λίγο. Ξεσπάει η Δέσποινα Μυραράκη για την αίτηση πτώχευσης της επιχείρησής της. Όλα κάνουν τον κύκλο του Σταύρου. Το πορτοκαλό και η Παρίσι κεραμιδί με τα 2.500 το ένα δεν είναι για την Ελλάδα της κρίσης. Προτιμώ αντί για χαλή να έχω χάλι. Και η Τατιάνα, πάλι το σοβαρό ύφος. Όχι, δεν είναι σοβαρό αυτό, αυτό είναι... Αυτό είναι το ή πια LSD και να ρωτήσω με τι βλέπω. Το ύφος συμπόνιας είναι. Δεν έχω τη συμπόνια. Άκου να δεις τώρα, αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Η Τατιάνα Ρώτος στην υποκριτική έχει ένα θέμα, δεν είναι κυλαμπέτη. Εντάξει. Το έχουμε καταλάβει, ναι. Επίσης, η στέρηση σε κάποια κομβικά θέματα για τη γυναίκα φαίνεται από τη χρειά της φωνής.
να ξέρεις. Ναι. Δίπλα μου θα μάθεις πράγματα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, ήθελα να το μάθω, ναι. Δεν καταλαβαίνεις. Πότε ναι. Μία είναι κενή, θα τη χαρακτηρίσω. Στο συγκεκριμένο κομμάτι. Όταν πιάνει αυτή την ψηλή χρειά. Ναι, ναι. Ναι, αυτό εδώ το, την έκπληξη που βγαίνει σαν τσιρίδα. Εκεί υπάρχει έλλειμμα. Προφανώς να θυμηθώ τη φωνή της βασικά. Δεν τη θυμάμαι καθόλου. Όταν, δεν το έχω. Θα το προσέξω. Όταν κρύχνεται. Καλά φτάνει, άντε πάμε πάνω κάτω, πάμε στα εισιτήρια ξανά. Πάμε στα εισιτήρια, ναι. Ναι. Εδώ λοιπόν έχουμε το θέμα με τα εισιτήρια. Επειδή είναι ένα πολύ κομβικό σημείο για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, καλό θα είναι να έχουμε μέσα μας το, το συνέστημα, μάλλον να έχουμε την ευθύνη των πράξεών μας. Δηλαδή, αν δεν έχω εισιτήρια, παιδιά, δεν πάω. Είναι απλά τα πράγματα. Δεν πάω γιατί μπορεί η ομάδα να κινδυνεύσει με τιμωρία η οποία δεν τη λες και κάτι έξυπνο δεδομένη χρονική στιγμή. Καλή. Έχουμε την εμπειρία πλέον, έχουμε την... ξέρουμε που βρισκόμαστε, ποιο περιβάλλον, μιλάμε τώρα τα συχάματα, τα άλλα. Δηλαδή, όχι περιμένουν στη γωνία. Περιμένουν το παραμικρό. Το ξέρουμε. Μιλάμε τώρα για... δεν ενδιαφέρονται ούτε για το άθλημα ούτε για το τίποτα. Το εγώ τους, η πολιτική τους, ωραία. Όλα τα άλλα εκτός από το τι συμβαίνει μέσα στο γήπεδο. Εμείς λοιπόν δεν πρέπει να δώσουμε κανένα δικαίωμα σε αυτούς. Θα πρέπει να ξεκινήσουν από Θεσσαλονίκη μόνο όσοι έχουν εισιτήριο. Γιατί σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να μαζευτούν 2.000 άτομα απ' έξω και να έχουμε πρόβλημα. Δύο να βρεθούν καθυστερημένοι στους 2.000, να αρχίσουν να τσιρίζουν, να κάνουν αλόγια, να δημιουργούν κλίμα και αντιδράσουν, να παρασύρουν και τους υπόλοιπους, μπορεί να έχουμε πρόβλημα. Δεν μπορώ να ξεχάσω, π.χ. εγώ τη Μολότοφ στη Ξάνθη, υπό τον ήχο του «Σήμερα γάμος γίνεται». Ναι. Σήμερα γάμος. Να φεύγει η Μολότοφ. Εντάξει. Ας είμαστε λίγο συνεπείς με τον στόχο. Αντιλαμβάνομαι πόσο θέλουν όλοι να πάνε. Το καταλαβαίνω. Σταύρο θα πει κάποιος, εσύ μιλάς εκ του ασφαλούς. Ναι, έτσι είναι. Γιατί θα μπω στο γήπεδο. Αλήθεια είναι. Μιλάω εκ του ασφαλούς. Και εγώ μέσα μου, αν δεν είχα εισιτήριο, δεν ξέρω πώς θα αντιδρούσα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή, θα έκανα πλαστό. Θα απειλούσα τη ζωή κάποιου. Δεν ξέρω. Πραγματικά. Θα έπαιρνες άδεια σαν σκάουτερ από καμιά ΠΑΕ του προαθλήματος. ΠΑΕ και σαμικός, έχω βοσνιάδικη. Θέλω να παρακολουθήσω. Πάει και σκάουτ. Μίλησε ονόματα. Να δεχτεί ο Αλέκος καμιά 500 τηλέφωνα τώρα. Αλέκο, τι γίνεται. Έλα ρε φίλε. Ο Γιώργος σήμερα από τη Θεσσαλονίκη. Να σου πω λίγο. Που σε εκείνον τον αγώνα σε είχα χαιρετήσει όταν νίκησες και σου είπα... Ήρθα που ευγένει ο Βοσνιάδης. Ναι φίλε, εντάξει. Να σου πω. Θέλω να πάω στην Ξάνθη. Εντάξει, είναι ζήτημα, ξέρω. Έχουν δίκιο όλοι. Δηλαδή, θα πει ο άλλος, γιατί ρε φίλε μόνο τα 1-2-3 οι θύρες να πάρουν, να έχουν προτεραιότητα στα εισιτήρια. Θα σου πει και ο άλλος όμως, κάτσε φίλε, εγώ δώσα για τη θύρα 1, δεν ξέρω, 500, 600, 1000 ευρώ. Δεν ξέρω πόσο είναι. Είναι ένα θέμα, είναι αυτό που είπες, ότι δεν μπορεί να καλύψει η ΠΑΕ ούτε τις ανάγκες των διαρκείας της όλων. Δηλαδή, είναι τετραπλάσια τα διαρκείας από ότι τα εισιτήρια για Ξάνθη. Εδώ λοιπόν είμαστε με τον αυστηρό αριθμό. Τον μεγάλο αριθμό, και ευχαριστούμε την ΠΑΕ Ξάνθη που αντιλαμβάνεται την κατάσταση, των 4.600 εισιτηρίων. Ναι. Δηλαδή, αν λέγαμε πριν το παιχνίδι με πόσα συμβιβάζεσαι, ωραία, ενώ δικαιούσε το 10%, εντάξει, εμείς πήραμε το 70%. Άρα λοιπόν θα πρέπει να σεβαστούμε και την καλή διάθεση που έχει η ΠΑΕ Ξάνθη σε αυτή την ιστορία. Κόντρα κιόλας. Στην τοπική κοινωνία, η οποία υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι που έχουν τραβήξει το λούκι εκεί και θεωρούν ότι δεν θα έπρεπε να γίνει αυτό. Που έχουν και αυτοί το δικό τους δίκιο. Έχουν και αυτοί το δικό τους δίκιο. Εδώ λοιπόν πρέπει να είμαστε όριμοι, να είμαστε σοβαροί και να ξεκινήσουν από τη Θεσσαλονίκη μόνο όσοι έχουν εισιτήριο. Από τη Θεσσαλονίκη, από την Κοζάνη, από την Καβάλα, από την Ξάνθη, από οπουδήποτε. Ωραία. Είναι σοβαρά τα πράγματα. Δεν είμαστε σε ένα περιβάλλον το οποίο θα πει δεν πειράζει, έτυχε. Θα μας πάνε στη γωνία. Εντάξει, το ζητούμενο από αυτό το παιχνίδι είναι να περάσουμε όλοι καλά όσοι θα πάμε και να κερδίσει η ομάδα.
απέναντι σε μια πολύ σφιχτή ομάδα, με απουσίες είναι η αλήθεια, γιατί διάβασα και το ρεπορτάζ, θα τα πεις και στη συνέχεια, Αστέριο. Αρκετή τραυματισμή. Ήθελα εγώ να δω και από κοντά το Μελιόπουλο, τραυματίστηκε με την Άντρα 19, δεν μπορούμε να το δούμε. Γενικά λοιπόν, προσοχή. Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Και επειδή γράφετε τόσες μέρες ότι το ενδιαφέρον είναι μεγάλο και τα εισιτήρια είναι όλα αυτά, προφανώς και τα βλέμματα θα είναι στραμμένα εκεί και θα σε περιμένουν για το οτιδήποτε. Μα και να μην γράφω, όταν υπάρχει τα βλέμματα και θα τα στραμμένα και θα σε περιμένουν. Ναι, ναι. Αλλά σου λέω, φαίνεται ότι ξέρουν όλοι ότι ο κόσμος θα θέλει να βρεθεί μαζικά εκεί, οπότε η προσοχή θα είναι εκεί. Εντάξει, και ακολουθούν και δύο παιχνίδια στην Τούμπα. Και εκεί θα είναι γεμάτη Τούμπα, θα έχουν ευκαιρία όσοι δεν βρεθούν στην Τζάνθη. Τετάρτη είναι με την Τρίπολη. Ναι, και Λαμία την Κυριακή. Είναι δύο παιχνίδια στην Τούμπα μετά, εντάξει. Εκεί θα είναι πολύ περισσότερη σίγουρα. Τη Ξάνθη, οκ, θα βρεθεί κόσμο. Υπάρχει και το παιχνίδι με την Τρίπολη που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Φυσικά, είμαι τελικό. Τετάρτη. 7 η ώρα. Διαιτητές. Ποιοι είναι? Φωτιάδη είναι νομίζω. Την Καστοριάνη αυτό. Αδιαιτητέ. Ναι. Καραφλό. Παλακό. Είναι. Αυτή η φωτιάδη σου την καραφλή είναι. Και πολύ. Για να το κλείσουμε με τα εισιτήρια. Οι κάτοχοι διαρκείας VIP και τη θύρας 1. VIP. 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 Ποιο είσαι. Έχω πάει και 4 παιδιά στον αέρα του Λίμπερ. 9 με 1 από τα εκδοτήρια τη Τούμπα σήμερα Σάββατο και 1 με 5 θα πάρουν σειρά οι κάτοχοι εισιτήριων διαρκείας των θυρών 2 και 3. Αν μείνουν εισιτήρια, θα βγάλει η ΠΑΕ νέα ανακοίνωση και τονίζει ότι εισιτήρια του αγώνα δεν θα διατίθεται στην Ξάνθη, γιατί σου λέει μπορεί. Να ξεκινήσει κάποιο και να σου πει πάμε. Πάμε και θα βρούμε στην Ξάνθη. Mm. Yeah. Δεν θα έχει στην Ξάνθη εισιτήρια. Παρακαλούνται, λέει η ΠΑΕΠΑΟΚ, οι φίλαθλοι που δεν θα εξασφαλίσουν εισιτήριο να μην επιχειρήσουν να προσεγγίσουν το γήπεδο λόγω των ενισχυμένων μέτρων ασφαλείας. Εντάξει, δεν θα σε αφήνω να περάσει και το συνοείται. Δεν θα ήθελα να ήμουν αυτή τη στιγμή κάτοχο διαρκεία εισιτήρια 1, 2, 3. Θα συστημηθεί πολλοί κόσμο. Θα πα, φίλε. Θα πω να μην πάω, αλλά πού να πα τώρα. Βρετάτε, δρόμο είναι αυτό. Μα μια ευθεία είναι. Το κλείσανε οι αγρότες, πρέπει να πας από το παράδρομο. Τέλος πάντων, η κατάσταση είναι σοβαρή, παιδιά. Πρέπει να είμαστε αυτοί που πρέπει να είμαστε. Πρέπει να είμαστε αυτοί που πρέπει να είμαστε. Πρέπει να είμαστε αυτοί που πρέπει να είμαστε. Είναι κάτι τέτοιο. Ο Ντάνος και έγραψε βιβλίο. Γιατί δηλαδή με κράζεις. Γιατί. Γιατί πόσα χιλιάδες άρθρα έχουν γραφτεί ο ΠΑΟΚ είναι ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ είναι ΠΑΟΚ. Η Γιούβε είναι Γιούβε. Η Γιούβε είναι Γιούβε και πάει λέγοντας. Ναι. Η Γιούβε είναι Γιούβε. Αυτά με τα εισιτήρια. Καλή τύχη σε όλους. Όσοι προμηθευτούν. Σαν λαϊκό, ξεκλείωση του λαϊκού λαχείου είναι ένα πράγμα. Ένα στους 100 κερδίζουν. Ναι. Γιατί πάνω κάτω από την ενοιολογία. Καλό καιρό θα έχει. Και στους αυτούς που θα επιστρατεύσουν άλλα μέσα. Έχουμε και κόσμο που είναι δημιουργικός. Για να βρει ένα εισιτήριο. Λέμε να μην είναι δημιουργικός όμως. Όχι, να είναι δημιουργικός. Γιατί δεν είναι. Το ίδιο νούμερο 4.000 φορές. Μα δεν χρειάζεται, αυτό λέμε. Όχι, δημιουργικό σημαίνει να πάει το μυαλό μου στου νόμιμου τρόπου. Ναι. Δηλαδή να πει σε έναν ξανθιώτη να σου δώσει το εισιτήριο. Ναι. Δεν είναι αυτό ένα τρόπο. Είναι. Να βρει μια ΠΑΕ και να σε δηλώσει σαν σκάουτερ τη. Βεβαίως. Σαν αντιπρόεδρο, σαν. Ναι. Να βρει μια ομάδα του εξωτερικού να σε στείλει σαν. Ναι, σκάουτερ. Η ΠΑΕ Βέρντερ Βρέμη. Ο λιώμα από τα τσίπουλα τύπο. Ευαγγέλου διαιτητής. Στην Ξάνθη. Ναι. Ναι. Ο Γκεστράνιους. Με πρόλαβες. Βοηθή είναι ο Φωτόπουλος και ο Καρατζίκας. Ο Καρατζίκας, ο φίλος μας. Ναι, γέλεγε. Ο Ευαγγέλου που ήταν στο Ατρόμητος Ολυμπιακός. Που τα έκανε. Που τον πήρα καλά. Τι μάστηκα. Και δεν έτυχε κάστανο, ναι. Που δεν είδε. Τη θυμάσαι σίγουρα, Σταύρο και αγάπη. Την κλωτσιά του Σισε στον κουλούρι. Εκτός φάσης. Ναι. Δεν την είδε ο Ευαγγέλου. Ένα χέρι του Σισε που σταμάτησε τον Ενσικουλού που έβγαινε τετατέτ. Αυτό διπλό Ολυμπιακός τότε. Ναι. Γράφανε διπλό τίτλο Ολυμπιακός και πέρασε. Αυτή είναι η ψυχή. Το offside τον goal στο 94. Ναι. Σε μια περίοδο που ζητούσε Έλληνες, ξένους διαιτητές ο Ατρόμητος. Ναι. Είχε ανοίξει μεγάλη κουβέντα ο Σπανός ότι και με το δίκιο του θέλουμε ξένου διαιτητή στο μάτς αυτό. Τον γράψανε στα υποδήματά τους. Του στείλανε το Ευαγγέλου. Του στείλανε το Ευαγγέλου. Και τώρα που ο Ατρόμητος δεν είναι. Δεν καίγεται. Πάρε τον ξένο διαιτητή. Γεστάνιος, ναι, ο Φιλάνδος που έπαιξε το ΠΑΟ ΚΑΕΚ στην Τούμπα. Α, ωραίος. Καλός ήταν. Συμπαθητικός. Κιμπάρης. Ναι, Κιμπάρης. ΠΑΟ ΞΑΚ. Και ένας καλός καρδιναβός. ΠΑΟΚ. Όχι, ναι. Κέρδισε ο ΠΑΟΚ, αλλά δεν θα θυμόμαστε κιόλας αν έκανε καμία στραβή, δεν έκανε.
τουλάχιστον κράτησε ψηλά τη ζημιά τη Σκανδιναβία από κάτι άλλο λιμά τη Δανία. Και ο Τιμπουχέσα που μα έπαιξε με την άξιο δεύτερο γύρο. Ωραίο χαρακτηρισμό. Ναι. Πώ αλλιώ. Και την αρσενική Kim Kardashian που μα έπαιξε με την ΑΕΚ. Ο άντρας με περιφέρεια, ό,τι χειρότερο. Άντρας με περιφέρεια, ό,τι χειρότερο. Συμπλέγματα φουλ. Λησμονήσαμε να στείλουμε χρόνια πολλά στον Γιώργο Σαββίδη. Γιώργο Σαββίδης, φίλε. Πώς τα κατάφερε, φίλο Ιβάν, δηλαδή ακόμα και σε αυτό υπάρχει σύστημα. Ναι. Εκθέσω ο Ιβάν, σήμερα ο Γιώργο γενέθλια. Μην παίρνουμε 70 τούρτες. Εδώ. Αν παίρνει φυσικά. Την κρατάω για να μην φάτε σήμερα. Δηλαδή αυτή η σκέψη πιστεύω δεν έχει περάσει ποτέ από το μυαλό τη οικογένεια. Φάτε σήμερα τούρτα, φάτε αύριο. Ποτέ δεν ξέρει γιατί όντω ο Ιβάν πέρασε και δύσκολα. Εννοείται, δεν γεννήθηκε πλούσιος. Ναι. Και από ό,τι έχει ιστορήσει και ο ίδιος, πέρασε αρκετά δύσκολα από τα χρόνια. Αλλά τα τελευταία 20-30 χρόνια δεν νομίζω να σκέφτηκαν τις τούρτες κτλ. Και σε αυτό υπάρχει πρόγραμμα. Εννοείται. Γιατί κοίταξε τώρα, πες ότι είχε χθες γενέθλια ο Γιώργος. Δεν είναι καλό για ένα παιδί να μπαίνει κάτι άλλο μαζί μέσα. Είμαι η γενέθλια του πατέρα του, της μητέρας του. Πρέπει το παιδί να αισθάνεται ότι είναι μια μέρα δικιά του. Ναι. Φρόντισε για τον λοιπόν ο Ιβάν και γι' αυτό. Αφού του λένε πάμε να γεννήσουμε χθες, όχι, αύριο. Αύριο, ναι. Αύριο. Ναι. Λοιπόν, χρόνια πολλά στον Γιώργο Σαββίδη. Αύριο και ο Νίκος. Πότε και ο Νίκος. Χρόνια πολλά στον Γιώργο Σαββίδη. Γερός να είναι. Που εξελίσσεται παραγωγικά κάθε πέρα που περνάει. Ωραία τα λέει. Μια χαρά είναι. Όσο πάγει καλύτερο. Ναι, ναι. Περάσαμε ένα στάδιο στην αρχή λίγο. Εντάξει, τι γίνεται, δεν γίνεται. Το έχει πει εσύ ότι στην ηλικία του Γιώργου. Τι να συγκρίνει. Εσύ ήσουν. Και εγώ ενδεχομένω. 30 βλακίες τη μέρα. 30 βλακίες τη μέρα. 28. Wow. Wow. 28 τώρα. Ναι. Σκέψου ότι πριν 2-3 χρόνια. 25, ναι. 25. Δεν θα βλέπα κανέναν. Και προσυγνούσα και κανένα την πρώτη, με το που να κάνω μία. Χωρίς να έχεις όλα τα φώτα πάνω σου στα 25, όπως το έχει ο Γιώργος. Ναι, γεγονός. Δηλαδή, φαντάσου τον εαυτό σου να έχεις τα φώτα πάνω σου στα 25. Όχι. Όντως εξελίσσεται ο Γιώργος Σαββίδης, όχι μόνο στην εξωστρέφειά του, γενικότερα και στο ρόλο του στην ομάδα και νομίζω σε λίγα χρόνια αφενός κάθε πόστο θα είναι πολύ πιο στοχευμένο από ό,τι είναι τώρα και θα έχει ακόμα πιο σημαντικό ρόλο στην ομάδα. Λοιπόν, δίνουμε και σήμερα 5 εισιτήρια για το παιχνίδι ΠΑΟΚ Αστέρας Τρίπολης την ερχόμενη Τετάρτη στο γήπεδο της Τούμπας. FM και ενώ ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο στο 5-45-26. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε με την πρώτη μας συνέντευξη. Λοιπόν, εδώ είμαστε, δεύτερο μισάωρο στο ΠΑΟΚ 24. Υπενθυμίζω ότι δίνουμε 5 εισιτήρια για τον πρώτο ημιτελικό μεταξύ ΠΑΟΚ και Αστέρα Τρίπολης την Τετάρτη το απόγευμα. Στο γήπεδο της Τούμπας με τον εξής εύκολο τρόπο FM κενό πάω ονοματεπώνυμο στο 5-45-26. Θα κάνουμε την κλήρωση με την αγάπη δύο λεπτάκια πριν τις 2. 5 εισιτήρια για το ματς ΠΑΟΚ Αστέρας Τρίπολης. Τι γίνεται? Όλα καλά. Πώς πάει? Πώς να πάει? Θα πάμε στον καλεσμένο μας τώρα. Να δούμε. Πάμε στον καλεσμένο μας. Αυτόν πώς τον βρίσκουμε. Έχουμε μαζί μας. Τον έχουμε. Τον έχουμε τον άνθρωπό μας. Έναν άνθρωπο του μπάσκετ, έναν άνθρωπο που έχει μάθει να δουλεύει σε τεράστιες δυσκολίες, είναι η αλήθεια, και να παρουσιάζει έργο. Είναι μαζί μας ο Τέλης Ζουνατζίδης. Τέλη, καλησπέρα από τα στούντιο του Λίπερο 104,4. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές του Λίπερο. Σε τι φάση σε βρίσκουμε βασικά? Είσαι καλά? Πολύ καλά, πάρα πολύ καλά. Ωραία. Ωραία. Δεν κατέβηκες πουθενά εσύ δημοτικός σύμβουλος ή περιφερειακός σύμβουλος και τέτοια? Είδαμε του Magic την υποψηφιότητα. Έχουμε Magic. Έχουμε Magic. Εκπροσωπεί τους πάντες και τα πάντα. Ωραία, ωραία. Ο Magic, αφού διέπρεπε σε όλους τους χώρους, όπως στον αθλητικό, προπονητικό, πανεπιστημιακό, μπασκετικό γενικότερα, αλλά και της εκπαίδευσης, αποφασίζει να δώσει τα φώτα του και στην τοπική αυτοδιοίκηση, και είναι και σημαντικό αυτό, γιατί άνθρωποι οι οποίοι έχουν κάνει τόσα πολλά στη ζωή τους βρίσκονται σε μια πλεονεκτική θέση να ασχοληθούν με την οικογένειά τους, τον εαυτό τους, και αποφασίζουν να μπουν σε αυτή τη διαδικασία της προσφοράς, πάντα είναι προς το καλό της κοινωνίας. Καλή τύχη την προσωπικό του Σταυρόπουλου που κατεβαίνει, νομίζω με τον Τζικώστα. Ναι, ακριβώς. Ναι, ακριβώς. Λίγο σε 7 είμαι λίγο αργός.
Δεν τα έχω και ιδιαίτερα. Είναι η αλήθεια. Πάμε στα δικά μας τα μπασκετικά. Τα μπασκετικά. Είδα καλά ότι ο κύριος Σκινάς θα είναι και στο παιχνίδι με τον Λάβρο. Και πάλι ο αγαπημένος. Μετά τα όσα έγιναν με τον Ήφαιστο, τον ξαναβάλανε. Αυτή τη στιγμή, έτσι όπως έχει περιέλθει σε μια δύσκολη κατάσταση η ΚΕΒ με τους αποκλεισμούς διαιτητών από κάποια παιχνίδια, ενώ δεν προβλέπεται από τους κανονισμούς, τελικά προβλέπεται από τους κανονισμούς, καταλαβαίνεις ότι η μία καραμπόλα φέρνει την άλλη, οπότε θα δούμε τέτοια πράγματα και θα τα ξαναδούμε. Εντάξει, εδώ μιλάμε τώρα όμως για μια κατάσταση που νομίζω ότι το άθλημα πλέον βιώνει ακραίες καταστάσεις γενικά, άμα δούμε όλο το τοπίο. Και δεν αναφέρομαι μόνο στην ΚΕΔ, αναφέρομαι σε κόντρες ομάδων, αναφέρομαι σε εικόνα οικονομική όσον αφορά τέλος πάντων το πώς να επενδύσει κάποιος στο μπάσκετ. Μιλάμε, πλέον το άθλημα περνάει δύσκολα τελείως. Κοίταξε να σου πω, το άθλημα βιώνει ακραίες καταστάσεις, δηλαδή υπάρχουν κάποιες καταστάσεις οι οποίες είναι υπερβολικά καλές. Να πω εγώ ότι ένα παράδειγμα. Έχουμε μια εθνική που συγκαταλέγεται στις καλύτερες του κόσμου. Έτσι, και μάλιστα το επιβεβαίωσε με το πιο δυνατό τρόπο, παίζοντας χωρίς κανένα από τα μεγάλα της αστέρια, και παρόλα αυτά διατηρήθηκε σε πολύ ψηλά επίπεδα και απόδοσης αλλά και παγκόσμιου ράγκη. Έχουμε ομάδες που πρωταγωνιστούν χρόνια τώρα στην Ευρωλίγα, τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Έχουμε δυνατές ομάδες στο PCL, δηλαδή γενικά ένα πακέτο που όποιος το βλέπει από μακριά θα πει αυτό το άθλημα ανθεί σε αυτή τη χώρα σε όλα τα επίπεδα. Και μετά φτάνουμε να έχουμε καταστάσεις στυλ ομάδες που δεν κατεβαίνουν να παίξουν παιχνίδια, καταστάσεις ομάδες που έχουν τεράστια θέματα οικονομικά. Διαιτητές να μηνύουν άλλους διαιτητές. Οι οποίες έχουν να κάνουν με μια, χωρίς να υπάρχει παραμικρή συνεννόηση μεταξύ πολύ θεσμικών παραγόντων το μπάσκετ, όπως είναι διαιτητές, ομοσπονδία, γενική γραμματεία, πρόεδροι, ιδιοκτήτες με ακραίες συμπεριφορές, και όλα αυτά. Δηλαδή είναι ένα σκηνή που από τη μια μεριά το τεντώνεις στο σούπερ καλό και από την άλλη μεριά το τεντώνεις στην πλήρη, στο τεράστιο προβληματισμό για το τι ακριβώς γίνεται. Σε όλα αυτά λοιπόν το μπάσκετ αυτή τη στιγμή είναι σε μια πολύ κρίσιμη καμπή στη χώρα μας, σαν ένα το πιο προβεβλημένο και το πιο επιτυχημένο άθλημα μακράν των υπολείπων. Και είναι σε μια πολύ δύσκολη θέση και θα είναι πολύ κρίσιμα τα επόμενα 1-2 χρόνια, έτσι ώστε να πάρθουν κάποιες γενναίες αποφάσεις που θα το φέρουν σε όλο το φάσμα στο πρώτο επίπεδο το ευρωπαϊκό, και όχι μόνο με αναλαμπές κάποιων ομάδων μας. Εντάξει, εγώ έτσι όπως το βλέπω, αποστασιοποιημένος και ήρεμος, δηλαδή, γιατί η ενασχόλησή μου δεν είναι τόσο έντονη, θεωρώ πλέον ότι αν δεν γίνει κάτι άμεσα να σοβαρευτούν άπαντες, θα υπάρχει σοβαρό πρόβλημα τέλει. Το ξέρω. Πολύ το ξέρω, σοβαρό. Εμείς θα βιώνουμε, Σταύρο, αυτά τα πράγματα, όλη αυτή την κατάσταση, εμείς τη βιώνουμε σαν ομάδα πολύ καιρό τώρα. Για να σου πω ορισμένα πολύ απλά θέματα. Όπως είπες πολύ απλά, το να δημιουργούνται όλα αυτά και να είναι αποτρεπτικός, να είναι αποτρεπτικό κάποιος να επενδύσει σοβαρά το μπάσκετ, μας πλήττει. Γιατί όπως ξέρεις πολύ καλά, είμαστε ομάδα η οποία εν αγωνίως ψάχνει κάποιον να επενδύσει στο μπάσκετ της, και ενώ έχουμε τα χίλια καλά, δεν εμφανίζεται κάποιος να πραγματικά να επενδύσει με άμεσα αποτελέσματα και θετικά αποτελέσματα σε μια ομάδα όπως είναι ο ΠΑΟ. Επίσης, στην καθημερινή μας λειτουργία κάθε μέρα το βιώνουμε, γιατί άλλο θα ήταν ένα μπάσκετ ενωμένο, να πω ένα μικρό παράδειγμα, το οποίο θα διαχειρίζεται τα έσοδα του κοινά, δηλαδή θα υπάρχει ένα κοινό τηλεοπτικό, θα υπάρχει ένας κοινός χορηγός μεγάλος του πρωταθλήματος. Έτσι, και άλλο είναι ο καθένας από τους ισχυρούς να τραβάει το δρόμο του και στο τέλος ό,τι ψίχουλα μείνουν να τα μοιραστούν οι υπόλοιποι. Ναι,
Πρόβλημα. Δηλαδή αυτά εμείς τα βλέπουμε κάθε μέρα και τα ζούμε κάθε μέρα. Έτσι. Και παρότι γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια, θα έλεγα, από τον Βαγγέλη τον Γαλατσόπουλο σε επίπεδο ΕΣΑ και να αυληθούν όλα αυτά τα θέματα, βλέπουμε όμως υπάρχουν συμπεριφορές ακόμα, είτε από θεσμικούς παράγοντες, είτε από πρόσωπα ιδιοκτήτες ομάδων, οι οποίοι δεν δίνουν δεκάρα για το τι συμβαίνει γύρω τους και μένουν στις θέσεις, σε θέσεις οι οποίες υπάρχουν μόνο για να δημιουργούν προβλήματα και όχι για να λύνουν προβλήματα. Για να κλείσουμε το θέμα του γενικού κάδρου, του τι συμβαίνει στο μπάσκετ, υπάρχει ενδεχόμενο να τεθεί θέμα ΚΕΔ μετά το τέλος της σεζόν, να τεθεί είτε όσον αφορά στη λειτουργία της, είτε όσον αφορά στα πρόσωπά της, γιατί κακά τα ψέματα, αυτά που βλέπουμε πλέον αγγίζουν τα όρια του αστείου. Εγώ παραδείγματος χάρη δεν μπορώ να. Δηλαδή, είδα το Άρης ΠΑΟΚ και αντί να κάτσω να δω ένα ντέρμπι παραδοσιακό με δύο ομάδες με πολύ μεγάλη δυναμική πάνω από το άθλημα, με κουλτούρα μπασκετική και μπλα μπλα μπλα, κατάφερα να δω έναν αγώνα κάτς. Κάτι το οποίο. Καλά, εκεί δεν... υπήρχε τώρα μια σοβαρή διαφοροποίηση στο πρώτο παιχνίδι, στο πρώτο ημίχρονο παιζόταν κανονικό μπάσκετ και ξαφνικά βγήκαμε στο δεύτερο ημίχρονο και έγινε ροντέο. Yeah. Πραγματικό ροντέο όσον αφορά το τι είναι επαφή στο μπάσκετ, το ποιο είναι αθλητικό και ποιο αντιαθλητικό φάουλ, ποιοι χρεώνονται και πόσα φάουλ από κάθε ομάδα. Κοίταξε να σου πω, αυτά νομίζω ότι μεμονωμένα μπορεί να υπάρξουν σε οποιαδήποτε κατάσταση. Εδώ υπάρχει όμως κάτι το γενικότερο και σημαντικότερο. Και είναι ότι εδώ δεν νομίζω ότι είναι θέμα μόνο προσώπων. Τα πρόσωπα πρέπει να ακολουθούν κάποιες, τα πρόσωπα πρέπει να βγαίνουν μέσα από κάποιες δομές και από κάποιες καταστάσεις οι οποίες θα το κάνουν σούπερ επαγγελματικό το άθλημα. Εδώ έχουμε να κάνουμε, πρόσεξε τώρα, έχουμε να κάνουμε επαγγελματίες αθλητές, επαγγελματίες παίκτες, προέδρους οι οποίοι θέλουν να επενδύσουν χρήματα και τώρα αυτή τη στιγμή, να ξέρεις ότι στο μπάσκετ υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι, παρότι εμείς δεν έχουμε ένα τέτοιο άνθρωπο, υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι έχουν μπει και επενδύουν και είναι σοβαροί επιχειρηματίες σε ομάδες στην Α1 και όλα αυτά όμως κινούνται από ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι επαγγελματίες. Όχι δεν είναι επαγγελματίες από άψη ικανότητας, γιατί κάποιος ο οποίος ασχολείται, ας πούμε, με τη διαιτησία τα τελευταία 20 χρόνια στην Α1 δεν μπορώ να πω ότι του λείπει ούτε η εμπειρία ούτε η ικανότητα κτλ. Δεν είναι όμως επαγγελματίας, δεν είναι σε μια κατάσταση τέτοια που να μπορεί κάποιος να ελέγχει, να μπορεί να παίρνει αποτελέσματα, να μπορεί να παίρνει κρίσεις, να μπορεί να παίρνει... Δηλαδή είναι όλοι οι προπονητές, παραδείγματος χάρη, θα φύγει μετά από δύο άσχημα αποτελέσματα, θα χάσει τη δουλειά του, ο παίκτης το ίδιο. Οι διαιτητές στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή δεν είναι επαγγελματίες, δεν είναι επαγγελματική διαιτησία στην Ελλάδα. Ή τουλάχιστον δεν λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο. Και ξαναλέω, δεν αναφέρω ούτε σε ανθρώπους οι οποίοι είναι ικανοί. Οι Έλληνες διαιτητές έχουν ικανότητα. Οι Έλληνες οι οποίοι αυτή τη στιγμή είναι στην ΚΕΔ, οι άνθρωποι άλλοι οι οποίοι είναι γύρω από το μπάσκετ έχουν την ικανότητα. Αλλά όλα αυτά δεν πρέπει να υπάρχουν σε ένα πλαίσιο τέτοιο που να είναι άμεσα συνδεδεμένο με τον επαγγελματικό αθλητισμό. Υπάρχουν παραδείγματα σε όλες τις χώρες. Έτσι. Μπορούμε να πούμε υπάρχουν πολλά μοντέλα. Αλλά σίγουρα θα πρέπει τελειώνοντας φέτος η χρονιά να γίνει μια μεγάλη... Αλλά όταν προσέρχεσαι σε μια τέτοια κατάσταση, σε μια τέτοια προσπάθεια, με σκοπό τη μη προσπάθεια, καταλαβαίνεις ότι δεν πρόκειται να βγει κανένα συμπέρασμα και κανένα αποτέλεσμα. Αν προσέρχεσαι με καλή θέληση να δημιουργήσουμε κάτι και να βοηθήσουμε, σίγουρα. Τώρα, ποιον βολεύει το να μην βρεθεί λύση, ποιον βολεύει να μην πάμε ένα επίπεδο παρακάτω ή ποιον δεν βολεύει, αυτό ο καθένας μπορεί να το καταλάβει εύκολα αν γνωρίζει πρόσωπα και πράγματα και ζει στον χώρο του μπάσκετ. Ωραία. Χρόνια. Πάμε στα δικά μας. Η ομάδα πέρασε μια πάρα πολύ δύσκολη φάση, το επιβεβαιώσατε ουσιαστικά, το αντιλαμβανόμαστε και εμείς το καταλάβαμε. Πλέον έχει ομαλοποιηθεί σε κάποιο βαθμό η κατάσταση. Δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε λύσει τα προβλήματά μας όλα, αλλά σίγουρα τον τελευταίο μήνα γίνανε κάποιες κινήσεις οι οποίες βοήθησαν όλους να ηρεμήσουν, κατάλαβαν όλοι ότι γίνεται πολύ μεγάλη προσπάθεια. Έγινε μια σοβαρή κίνηση από τον κόσμο της ομάδας να στηριχτεί η ομάδα και αυτό είναι
το πιο σημαντικό από όλα. Υπήρξε η βοήθεια από την πλευρά της οικογένειας Σαββίδη, που πάντα είναι αρρωγή, όποτε έχουμε θέμα έχει βρεθεί δίπλα μας και μας βοηθάει. Δεν μπορούμε να πούμε ότι τα προβλήματα έχουν λυθεί, δεν μπορούμε να πούμε ότι ζούμε σε ένα παράδεισο. Τα προβλήματα είναι καθημερινά και υπάρχουν. Παρ' όλα αυτά όμως, με όλα αυτά που γίναν, όλοι κατάλαβαν ότι υπάρχει σε ένα μεγάλο σύλλογο όπως είναι ο ΠΑΟΚ, και υπάρχουν λύσεις για όλα, και σιγά σιγά όλα δρομολογούνται έτσι ώστε να βρεθούν λύσεις για όλα. Και αυτό νομίζω το καταλαβαίνουν και οι παίκτες και οι αθλητές και οι προπονητές και όλοι όσοι βρίσκονται μέσα στο κλαμπ. Και αυτό βοηθάει σίγουρα να ξεπεραστεί το οποιοδήποτε πρόβλημα. Όχι ότι εμείς είχαμε κάποιο θέμα όλη τη διάρκεια την προηγούμενη, που πραγματικά τα προβλήματα ήταν πολύ πιο μεγάλα. Γιατί τα παιδιά ανταποξήλθαν, είτε ήταν αθλητές είτε εργαζόμενοι στην ομάδα, ανταπεξήλθαν με τον καλύτερο τρόπο και δώσαν τα πάντα για να έχει επιτυχία η ομάδα. Αλλά νομίζω ότι μια ομαλότητα σαφώς και θα βοηθήσει να τελειώσει η χρονιά με ένα ωραίο τρόπο και να κυνηγήσουμε με όλη τη διάθεσή μας την επιτυχία που μας απομένει στο πρωτάθλημα. Μας απομένει άλλου είδους επιτυχία τώρα που τιμωρήθηκε ο Ολυμπιακός? Εντάξει, δεν ξέρω τι ακριβώς υπάρχει, τι ακριβώς θα γίνει και πώς ακριβώς θα διαχειριστεί η ίδια η ομάδα του Ολυμπιακού, αλλά και γενικότερα όλοι θα διαχειριστούν αυτή την κατάσταση. Εμείς αυτό που βλέπουμε είναι ότι η ομάδα είναι ψηλά στη βαθμολογία, θα κάνει μια τεράστια προσπάθεια να τελειώσει στην ψηλότερη θέση, που αυτή τη στιγμή η ψηλότερη θέση φαντάζει να είναι η τρίτη θέση. Και από τη στιγμή που καταφέρουμε αυτό, να μπούμε έτσι στα play-off, θα κοιτάξουμε να φτάσουμε στην ψηλότερη, όσο ψηλότερα γίνεται. Τώρα, αν από αυτή την εξίσωση λείπει ο Ολυμπιακός, σαφώς και θα είναι πολύ σημαντικό. Ναι. Θα είναι πολύ σημαντικό, γιατί θα υπάρχει μια τόσο καλή ομάδα εκτός έξω από την εξίσωση. Αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι όλα αυτά θα συμβούν. Θα δούμε τι θα γίνει. Επειδή βλέπω τον Τέπιτς και τον λυπά τη ψυχή μου, τώρα θα σου το πω, δηλαδή βλέπω ότι ο άνθρωπος υποφέρει σε κάθε παιχνίδι, 37 λεπτά, 35 λεπτά, 36 λεπτά, στα γεράματα εκεί τον έχετε βάλει και κάνει... Καθόλου, ναι. Ξέρεις, δεν υποφέρει καθόλου. Παιχτάρα, εντάξει, ας το κάνει απίστευτη σεζόν, χαβαλέ κάνω εγώ, το έχω ξέρει στο ύφος μου. Το ωραία. Απολαμβάνει ο ίδιος, δίνει το... Ο Τέπο είναι ένα παιδί... Όχι απλά σπάνιο, ένας από τους ελάχιστους που έχω γνωρίσει εγώ μέσα στα γήπεδα όλα αυτά τα χρόνια, και από πλευράς χαρακτήρα και από πλευράς διάθεσης πάντα να θυσιαστεί για την ομάδα, να κάνει το καλύτερο δυνατό. Είναι όπως λέω εγώ, είναι ο Μαργαρίτης της περιφέρειας. Ό,τι κάνει ο Βαγγέλης μέσα στο καλάθι, ο Τέπο το κάνει μακριά από το καλάθι. Ωραία. Και εντάξει, όλα αυτά είναι αισθανόμενος που βρίσκεται και τι κάνει. Καταλαβαίνεις ότι το βάζω στην συζήτηση, γιατί... Ναι. Φημολογείται ότι σε περίπτωση που βρείτε κάποιον παίκτη τέλος πάντων στη θέση για να γίνει ένα πιο ομαλό rotation, να βοηθηθεί και ο coach Ηλίας που λέτε και η μπασκετική, θα κάνετε μια κίνηση. Σε τι φάση βρίσκεται αυτό, αν βρίσκεται σε κάποια φάση? Κοίταξε, νομίζω ότι πάντα η αγορά πάντα θα έχει παίκτες οι οποίοι μπορεί να σε ενδιαφέρουν, και εμάς σίγουρα αυτή τη στιγμή παίζοντας με ένα πολύ βασικό μας παίκτη, τον Τζαμάλ, ο οποίος είναι εκτός λόγω του τραυματισμού του, σίγουρα θα μας ενδιαφέρει να βρεθεί ένας παίκτης. Το θέμα είναι όλο αυτό να γίνει με μια ομαλότητα, έτσι ώστε να μην διαταραχθεί. Δηλαδή κάνουμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια στο οικονομικό κομμάτι ώστε να εξισορροπηθούν τα πράγματα, να μην διαταραχθεί αυτό. Σαφώς και όλοι θα θέλαμε άμεσα να ενισχύσουμε την ομάδα, είναι στο μυαλό μας. Οι προπονητές μας είναι κάθε μέρα, όπως πάντα, κάνουν τη δουλειά τους με άριστο τρόπο και ψάχνουν να δουν την αγορά. Μόλις έχουμε τη δυνατότητα να το κάνουμε αυτό, να ενισχύσουμε την ομάδα μας, σαφώς και εμείς θέλουμε να βοηθήσουμε την ομάδα να παίξει το τελευταίο κομμάτι της χρονιάς με όλα τις τα όπλα και να πει στα play-off όσο το δυνατόν καλύτερη γίνεται. Κατά ψέματα, τέλεια, η ομάδα καταφέρει να βγει τρίτη στην κανονική περίοδο, υπάρχει προοπτική τελικού αν δεν μπει ο Ολυμπιακός, εντάξει. Άρα... σε αυτά είναι μακρινά πολύ. Μακρινά, okay. Και ένα 10%. Εμείς έχουμε τώρα ένα λαύριο στην εξίσωση το Σάββατο, ένα και μόνο έχετε. Έτσι μπορούμε
Να πάμε. Εντάξει. Επειδή αναφέρθηκε στο Τζαμάλ Τζόουνς, ο τραυματισμός του μπορεί να είναι και το, πώς το λένε, και ένα κομμάτι έτσι ώστε η αποθεραπεία του να το διατηρήσει και την επόμενη σεζόν εδώ, να μην φύγει να πάει. Εντάξει. Ο Τζαμάλ είναι ένα παιδί το οποίο, για όσους έτσι μες στην ομάδα το ξέρουν, το έχουμε πει και άλλη φορά, το παρακολουθώ με 2 χρόνια σε πολύ μικρότερα πρωταθλήματα και πραγματικά τον αλλιεύσαμε. Να σου πω, την πρώτη χρονιά έπαιζε στην, τον βρήκαμε, έπαιζε στη Φιλανδία. Μετά έπαιξε στην Ιταλία, στην Α2 και φέτος ήρθε σε εμάς. Είναι ένα παιδί το οποίο έχει πολύ μεγάλο ταλέντο και είναι ένας πολύ καλός παίκτης και πολύ καλός χαρακτήρας. Έχει ένα δύσκολο τραυματισμό, γιατί οτιδήποτε έχει με χονδροπάθεια και χειρουργείται είναι ένα πολύ σημαντικό. Παρ' όλα αυτά, παρότι και ο ίδιος ένας Αμερικάνος παίκτης, ξέρεις, που έχει ένα τόσο σοβαρό πρόβλημα, να επιλέγει να μείνει εδώ, εμπνεύστηκε και από το όλο περιβάλλον και από το γιατρό μας, τον κύριο Γαβριλίδη, ο οποίος πραγματικά έκανε καταπληκτική δουλειά μαζί του και όλη τη χρονιά στο να τον κουράρει, αλλά και να τον χειρουργήσει τώρα. Αισθάνεται την ομάδα στα σπίτι του και εμείς θα θέλαμε πάρα πολύ αυτό το παιδί, γι' αυτό και κάνουμε όλη αυτή την κίνηση, να είναι μαζί μας, να κάνει την αποθεραπεία του εδώ και να δούμε ότι, εφόσον το καλοκαίρι είναι καλά και έχουμε αυτή τη σχέση που έχουμε, θα θέλαμε πάρα πολύ να είναι. Δηλαδή ένας υγιής Τζαμάλ Τζόουνς θα είναι ένας πολύ καλύτερος από τον Τζαμάλ Τζόουνς που είδαμε φέτος, έτσι. Και καταλαβαίνετε ότι αυτό το μπασκετικό πακέτο που έχει, δύσκολα το βρίσκει κανείς. Βεβαίως. Αύριο εισιτήριο με 1 ευρώ είναι μια καθιερημένη διαδικασία που ακολουθείτε σαν ΠΑΟΚ σε κάθε σεζόν. Σε μια περίοδο που βέβαια τα λεφτά τα χρειαζόμαστε. Τα χρειαζόμαστε, τα χρήματα τα χρειαζόμαστε και το κατανοώ αυτό, απλώς κάθε χρόνο είναι καλό αυτά που κάνεις για να έχεις τον κόσμο κοντά σου και να τον ευχαριστείς, γιατί ουσιαστικά αυτή η κίνηση πάντα είναι ένα μεγάλο που γίνεται προς το τέλος της κανονικής περίοδου. Είναι η προσπάθειά μας να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στους ανθρώπους οι οποίοι όλη τη χρονιά μας παραστάθηκαν. Και αυτό το νόημα έχει το 1 ευρώ. Να βρεθούν αυτοί κοντά μας χωρίς να επιβαρυνθούν οικονομικά. Έτσι και εμείς να τους δείξουμε με αυτή τη συμπεριφορά πόσο βαθιά εκτιμούμε αυτή τη συμπαράσταση που έχουν. Οπότε ακόμα και σε δύσκολες περιόδους τα ευχαριστώ, άσχετα αν εξυπακούνται, πρέπει να λέγονται και η ευγνωμοσύνη πρέπει να δείχνεται. Γι' αυτό ακριβώς κάνουμε απέναντι στους φιλάθλους μας. Και καλά κάνετε. Για να κλείσουμε τέλει. Υπήρξε η βοήθεια της οικογένειας Σαββίδη ξεκάθαρα σε μια πολύ κομβική φάση. Έχει βρεθεί ένα μοτίβο συνεργασίας, έστω και σε επίπεδο λειτουργικών εξόδων, γιατί κάτι μου είπαν για τα ξενοδοχεία, κάποιες κοινές συμφωνίες, κάτι. Έχει βρεθεί ένα μοτίβο συνεργασίας έτσι ώστε να διευκολυνθείτε για την επόμενη μέρα. Ωραία. Οτιδήποτε και να πούμε για την συνεισφορά της οικογένειας Σαββίδη τα τελευταία χρόνια στην Πετροπάσκετ είναι λίγο. Έτσι η ομάδα υπάρχει εδώ που υπάρχει, γιατί αυτοί οι άνθρωποι μέσα στην μεγαλοσύνη τους και την αγάπη τους για το ΠΑΟΚ δεν θέλουν να αφήσουν τίποτα και κανέναν να πάθει κακό. Και εμείς που βρισκόμαστε εδώ, το ξαναλέω, βρισκόμαστε είναι εξαιτίας της οικογένειας. Υπάρχει πάντα ανοιχτός διάβλος, πάντα γίνονται συζητήσεις. Εμείς θέτουμε οποιαδήποτε θέματα υπάρχουν και η πλευρά της οικογένειας Σαββίδη πάντα, όπως και ανταποκρίθηκε και τώρα, ανταποκρίνεται. Τώρα το μέγεθος και τον τρόπο και τα λοιπά, αυτά είναι πράγματα τα οποία τα συζητούνται κυρίως με τον πρόεδρο της ομάδας, τον κύριο Πρέλεβιτς, και με τους ανθρώπους του κυρίου Σαββίδη. Εγώ ξέρω ότι διαχειρίζομαι πάντα καταστάσεις πολύ ιδιαίτερες και δύσκολες και οι λύσεις έρχονται κατά 90% από την οικογένεια Σαββίδη. Ο Μπάνε γύρισε γύρισε. Ορίστε. Γύρισε ο Μπάνε από την Αυστραλία, γιατί είναι και λίγο μακρινό ταξίδι. Ο Μπάνε γύρισε από την Αυστραλία. Ο Μπάνε γύρισε από την Αυστραλία, πολύ γεμάτος έτσι από αγάπη και από τη συμπαράσταση των εκεί φιλάθλων της ομάδας. Πραγματικά ζει πρωτόγνωρες στιγμές και επειδή δεν βγαίνει έτσι να τα λέει πολύ πολύ ο ίδιος, τα μεταφέρω εγώ συγκινημένος, συγκλονισμένος από την αγάπη που το έδειξε ο κόσμος εκεί στην άλλη άκρη του πλανήτη και θα συνεχίσει αυτό το μοναχικό, όπως φαίνεται, αλλά δύσκολο, αλλά και δεν υπάρχει άλλος δρόμος αγώνα του,
να βοηθηθεί η ομάδα και να βρει επιτέλους λύσεις στο θέμα του ιδιοκτησιακού της. Τέλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε. Ήσουν καταδοπιστικός για ακόμη μια φορά. Όποτε παρατήσεις τον μπάσκετ, τα μίντια σε περιμένουν. Όταν σε ανακατακτήσουν οι σκηνάδες, έλα εδώ είμαστε. Εντάξει. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την αγάπη και το ενδιαφέρον που έχετε για την ομάδα. Να είστε καλά. Τέλος, ο Νταρτζίδης ήταν μαζί μας. Άλλη μια εξαιρετική κουβέντα για να καταλάβουμε και σε τι κατάσταση βρίσκεται η ομάδα μπάσκετ, η οποία δίνει έναν αγώνα αύριο με τον Λαύριο. Τι ώρα παίζουμε, Στέλιο? 4 παρατέρτο. Φίλε, γρήγορο. Δεν μου αρέσει αυτή η ώρα και το έχω συνδυάσει. Αν δεν σ' αρέσει η ώρα. Αν ήταν μια ώρα που τον άρεσε, εγώ 6:30-7 θα τον μπέρδευα, αλλά επειδή μου έχει καρφωθεί ότι δεν είναι αυτή η ώρα, είναι λίγο άβολη. Γιατί αύριο, φίλε. Πάμε μπασκετάκι, μετά πάμε και μια μάσα εκεί γύρω και μετά πάμε σπίτια μας και μαζευόμαστε. Μια χαρά είναι. Άβολη όχι για μας. Για τον κόσμο γενικότερα. Τρώει ο άλλος, χολάρε, φίλε, 2,5 ώρα. Θέλει να πάει να πάει σπίτι. Ποιος δουλεύει Σάββατο στη Θεσσαλονίκη, τόσο πιο καφετέρια. Ναι, ναι. Πλάκα μας κάνει. Μόνο δίπλα στις καφετέρειες πρέπει να είναι 30.000. Μόνο 3.000 καφετέρειες. Βάλε τις βάρδιες, βάλε το ένα, βάλε το άλλο. 150.000 άτομα δουλεύουν στην εστίαση. Βάλε τα καφέ τα μικρά. Όλα τα βάζω. Α, βάζει για τα μικρά μέσα. Όλα. Τέλος πάντων. Η αγάπη κανονίζει τη συνέντευξη, τα καταφέρεις. Τώρα θα το δούμε. Ναι. Ωραία. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Δίνουμε τη μάχη μας για να εξασφαλίσουμε την παρουσία ενός ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ. Τα παιδιά μας ήρθαν από θεραπεία τώρα. Ελπίζω να προλάβουμε στους χρόνους. Έτσι είναι αυτά. Ζωντανές εκπομπές. Τα λέει και η Ελένη Μενεγάκη τους ακούει. Δεν ακούτε. Δεν ακούτε. Ελένα, έδινε σε Ελένη. Εσύ τι με κοιτάς μόνο. Δεν και εγώ εμένα κοιτάω. Όχι. 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 Ψεύτη. Παντοφλάκια. Όχι. Τα ακούει δηλαδή. Όχι, δεν ακούει. Εντάξει, τα ίδια μπορεί να απαντήσει ειλικρινά. Οι Ρουφιάνοι τώρα που θα μπορούσαν να του το πούνε. Οι Ρουφιάνοι πάντα υπάρχουν, Σταύρο, το ξέρεις. Ένα ψεύτικο όχι λοιπόν στον αέρα του Λίμπερο κατά στην κομμάτια 4. Εμεί δίναμε, Στέλιο. Εσύ δεν φοβάσαι μην υπάρξει κάποιο Ρουφιάνο κάτι. Και εγώ θα πω έδινα. Τι. Παρελθοντικά. Παρελθόν, έδινα. Α, πριν. Εννοεί ότι έχει γεράσει, ρε παιδί μου, έχει σπάσει κάπου. Ναι, έχει σπάσει. Εντάξει. Πολύ ψεύτικο, πολύ αυτό δεν. Ναι, όντω. Στηρίζουμε το φυσικό, Στέργιο. Θες να πούμε κάτι, Σταύρο, για τον Μπουζούκι, γιατί είχαμε δημοσιεύματα χθες. Με αφορμή το post. Το σχόλιο του Γιώργου Σαββίδη. Είχαμε διαρροές Παναθηναϊκό ότι δεν πουλάμε σε ελληνική ομάδα, μόνο στο εξωτερικό. Μα δεν είναι θέμα πώληση του Μπουζούκι. Εμείς γράψαμε το πολύ απλό. Ότι είναι στις λίστες του ΠΑΟΚ. Όπως όλα τα παιδιά που έχουν μια προοπτική και είναι στην Ελλάδα. Έχει μελετηθεί δηλαδή το παιχνίδι του Μπουζούκι, ξέρουν τα στοιχεία του Μπουζούκι, ξέρουν πώς θα το διαχειριστούν για άμα σε περίπτωση που θα αποκτήσουν. Απλά υπάρχουν και πράγματα τα οποία δεν είναι στις δυνατότητες του Παναθηναϊκού. Και εννοώ ότι το συμβόλαιο του Μπουζούκι λύγει το καλοκαίρι του 20. Mm-hmm. Από τον ερχόμενο Γενάρη, του 20 δηλαδή, μπορεί να υπογράψει όπου θέλει. Διάθεση να ανανεώσει από ό,τι βλέπω εγώ δεν έχει. Γιατί δεν βλέπει προπονητή ναι. Τον Παναθηναϊκό, ο ατζέντης του. Άρα σε περίπτωση που δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για να αποκτηθεί ο παίκτης ως ελεύθερο ή αν αντιληφθεί ο Παναθηναϊκός ότι θα χάσει τον παίκτη ως ελεύθερο, τότε μπορεί να μπει ο ΠΑΟΚ στο παιχνίδι και να αλλάξει αυτά που λέει, να αλλάξουν αυτά που λέει ο Παναθηναϊκός. Γιατί αλλιώς από θα πάρει 0. Αυτή είναι η κατάσταση. Είναι μια ενδιαφέρουσα περίπτωση προοπτικής. Το παιδί είναι 20 χρονών. Έχει κάποια πολύ σημαντικά στοιχεία στο παιχνίδι του, πολύ ποιότητα, πολύ οξυδόκια, του λείπει δύναμη, του λείπουν αθλητικά χαρακτηριστικά τα οποία δουλεύονται, του λείπει και το συνδυαστικό ποδόσφαιρο των συμπαικτών του, δηλαδή δεν έχει με ποιον να παίξει, βέβαια. Αυτή είναι η αλήθεια. Άρα λοιπόν στον ΠΑΟΚ τον παρακολουθούν και δεν αποκλείεται όταν δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις και άμα να κινηθούν για να τον αποκτήσουν. Αυτή είναι η κατάσταση. Εννοείται ότι ο Μπουζούκης είναι ένα top talent το οποίο θα προσελκύσει και ομάδες του εξωτερικού, απλά δεν ξέρει κανείς τι θα συμβεί, τι νούμερα θα δώσουν, τι θα πούν, τι δεν θα πούν. Μπορεί ο ΠΑΟΚ να έχει κάτι πολύ καλύτερο να προτείνει στον Παναθηναϊκό. Με τον οποίο συνεργάζεται εδώ και καιρό, έχει δώσει παίκτες, έχει πληρώσει παίκτες που αγωνίζονται σε αυτόν. Ναι, καλά τα λες. Ναι. Υπάρχει και μπροστά μια υπόθεση. Που μπορεί να γίνει. Άλλο βέβαια. Όχι, είναι και του Σιαμπάνι το θέμα. Του Σιαμπάνι το θέμα. Άλλο βέβαια αυτό. Γιατί λύγει το συμβόλαιό του, αλλά. Και κουβέντα για το Κάτσε θα γίνει, φαντάζομαι.
Νομίζω, ναι. Όχι επιστροφή του Κάτσε στον ΠΑΟΚ, παραμονή του στον Παναθηναϊκό. Ναι. Αν θέλει και ο ίδιος ο Εργκούς να μην μείνει στον Παναθηναϊκό. Αυτή είναι η κατάσταση λοιπόν. Αλλά δεν λέμε ότι ο ΠΑΟΚ θα πάρει τον Μπουζούκη. Λέμε όμως ότι είναι μια περίπτωση η οποία είναι στα ραντάρ που λέγανε και οι φίλοι μας, οι κλισές συνάδελφοι. Mm-hmm. Αυτό. Στο εκεί σταματάει η ιστορία. Στο μικροσκόπιο. Ακόμα πιο κλισέ. Κλαίνε τα κλισέ σε μια γωνία τώρα. Χθες είχαμε τα ευχάριστα, προπονήθηκε κανονικά και ο Πέλκας και ο Ελκαντουρί για πρώτη φορά μετά από πάρα πολύ καιρό. Όλο το, όλο το πρόγραμμα. Οι εξετάσεις που είχαν κάνει προχθές έδειξαν ότι κλινικά δεν έχουν κανένα θέμα, ιατρικά δηλαδή. Κάναν κανονικά χθες όλη την προπόνηση. Φαντάζομαι το ίδιο θα συνέβη και σήμερα, περιμένουμε ενημέρωση. Άρα και οι δύο υπολογίζονται κανονικότατα για το μάτς της Κυριακής. Δεν νομίζω να παίξουν βασική και οι δύο, αλλά ένας από τους δύο ίσως. Σίγουρα θα πάρουν χρόνο συμμετοχής και οι δύο. Ναι. Αν το παιχνίδι βολέψει. Γιατί πάντα σε ένα παιχνίδι που θα δεν ξέρει τι πάει να προκύψει. Αλλά από εκεί και πέρα, σίγουρα, έτσι όπως είναι διαμορφωμένη η κατάσταση με ρημιό εκτός. Με μπίσες βαρεκτός λόγω τιμωρίας κτλ. Υπάρχει ένα θεματάκι. Πρέπει σίγουρα ένας να ξεκινήσει. Έτσι λέω εγώ. Ποιος θα είναι αυτός. Εγώ θα βάζω αυτόν που έρχεται πιο δύσκολα σε ρυθμό. Και αυτός είναι ο Κατουρί. Ο Κατουρί, ξεκάθαρα. Θα το ξεκινήσω αυτόν και θα βάζω τον Πέλκα εκεί. Μπορεί να συμβεί και το αντίθετο, δεν ξέρω. Αλλά αυτή είναι η κατάσταση έτσι όπως έχει διαμορφωθεί τώρα. Πολύ σημαντικό που τέλος Μαρτίου και εν όψη ενός Απριλίου που είναι γεμάτος, πλάκα-πλάκα και με παιχνίδια σοβαρά και δύσκολα όπως είναι τα δύο με τον Αστέρα Τρίπολης, θα έχει ο Λουτσέσκου. Για να είναι και τα δύο τα παιδιά, δύο ποιοτικούς παίκτες στη διάθεσή του και θα είναι τα προβλήματα περιορισμένα μόνο στα γνωστά, δηλαδή στο Μαωρίσιο και στο Βέρμπλουμ. Ναι, είχε σοβαρό πρόβλημα στο ροτέσιο στην τριάδα πίσω από το φόρμα. Βασικά έτυχε για κάποιο λόγο όλοι οι μεσοεπιθετικοί κάτι να πάθουν τελευταίο διάστημα. Αυτό δηλαδή ο Λιμιός, ο Μπίσης Βαρντάκης είναι τιμωρημένος, αλλά είναι και αυτή μια απουσία. Γιατί όταν μπήκε ο αγώνας από την Ξάνθη για τον Μπίσης Βαρ για να οριστεί σε αυτό το παιχνίδι, δεν ήξεραν ότι θα είναι εκτός και ο Λιμιός. Και ο Πέλκας έτσι όπως είναι και ο Καντουρί έτσι όπως είναι, προφανώς, έχει αποφασιστεί εδώ και καιρό. Και γενικά μεσοεπιθετικά τα θέματα είναι πολλά ξαφνικά. Εκεί που ήταν όλοι καλά δηλαδή. Μπορεί να δούμε και ένα δίδυμο Σβιντές και Ακπομ. Κι εγώ το σκέφτηκα. Αλλά δεν μας είχε δώσει δείγματα τέτοια ο Λουτσέσκου. Γιατί? Δεν το από την αρχή, ποτέ. Δεν έχουν ξεκινήσει, έχουν παίξει μαζί σε διαστήματα. Ναι, έχουν παίξει. Okay. Αλλά που έχουν παίξει σε διαστήματα είναι κάτι το οποίο. Έστω και σε ειδικές συνθήκες το πιστεύει ο προπονητής. Τώρα βέβαια μπορεί να μην υπάρχουν να ξεκινήσει γιατί βολεύουν και οι συνθήκες. Να παίξουν οι δυο τους. Ο Σφιντές, ο οποίος έπαιξε με την Ελπίδα λίγο. Ναι, λίγο ναι και στα δύο παιχνίδια. Ναι. Και από ό,τι γράφανε η Πολωνία έχει καλή παρουσία. Ήταν αρκετά καλή παρουσία του. Άντε και συνάδελφο. Ναι. Θέμα χρόνου φαίνεται. Ναι. Αν πάνε όλα καλά με την εξέλιξη που περιμένουν και οι Πολωνοί και στον ΠΑΟΚ. Νομίζω είναι θέμα χρόνου να είναι και στην εθνική διάδρομο. Πάντως για το παιχνίδι της Ξάνθης θεωρώ εγώ ότι θα πρέπει να θεωρούμε σίγουρη την παρουσία Ζαμπά και Ενρίκε στις πτέρυγες. Έτσι πιστεύεις. Ναι. Και να δούμε τι θα γίνει στη θέση 10. Θα είναι ο Πέλκας, θα είναι ο Ελκαντουρί. Θα είναι ο Ολιβέρια, ποιος. Σάκο. Δίπλα στον Ολιβέρια. Ολιβέρια. Όλοι οι Πλατανιά. Όλοι οι Πλατανιά. Εκεί έχει επιλογές. Εσύ έχει και τον Μίσιτς. Και ο Κάνιας υπάρχει πλέον. Έχει και τον Κάνιας, δεν ξέρω αν σε αυτό το διάστημα της διακοπής τον ενεργοποίησε περισσότερο και τον ετοίμασε για να πάρει φανέλα βασικού. Θέλω να δω Κάνιας Ολιβέιρα. Έχω σκάσει. Αυτό μου αρέσει περισσότερο. Υπάρχει ο Σάχοφ. Οκ, okay, εκεί υπάρχουν λύσεις και επιλογές και συνδυασμοί που μπορεί να κάνει ο Λουτσέσκο. Συμφωνώ μαζί σου ότι καλό θα ήταν αν είναι έτοιμος ο Κάνιας να πάρει παιχνίδι, γιατί θα χρειαστεί στα παιχνίδια του Απριλίου. Δεν θα χρειαστεί. Σε επίπεδο αριθμητικό έχουμε λύσεις. Αλλά εγώ θεωρώ ότι έτσι όπως έχει διαμορφωθεί το πράγμα, ο Ολιβέιρα μπορεί να πάρει τον ρόλο του Μαουρίτσιο και δίπλα του Κάνιας είναι πιο λειτουργικός. Έτσι πιστεύω. Όχι ότι ο Σάχοφ εκτέθηκε καμιά φορά. Όχι, δεν εκτέθηκε, ίσα ίσα. Ναι, δεν είναι κακός. Αλλά έτσι στο μυαλό μου έχει κολλήσει ότι είναι θα τα καλύτερα. Ο Σάχοφ έχει κάνει πάρα πολύ δουλειά σε ένα διάστημα που με τους τραυματισμούς του Βέρμπλουμ και του Μαουρίτσιο στη συνέχεια κλήθηκε να. Επομιστεί μεγαλύτερο παιχνίδι του ΠΑΟΚ και τα κατάφερε. Και του Κάνιας. Μου παίζει συνεχώς ο Σάχοφ. Και τα κατάφερε. Ο Σάχοφ πρέπει να έχει σε ρίκα μια 10-90 λεπτά. Ουπ, κοιτάει κατευθείαν. Είδες, αντανακλαστικά. Κατευθείαν. Κατευθείαν θα στέλνει. Μια χαρά είναι ο.
Ουκρανός και έχει κερδίσει πόντους έναντι του Κάνιας για την ανανέωση του συμβολέου του. Εγγύησε το Άστερμαρκ, θα αλλάξω λίγο τη φωτογραφία του Σάκου. Τι έχει κερδίσει πόντους. Λέω εγώ. Συγκριτικά τον δεν σου λέω ότι θα μείνει. Δύο που δεν θα ανανεώσουν, αλλά ο ένας έχει περισσότερες ελπίδες. Αυτό λες. Από τους δύο, ο Σάχοφ νομίζω είναι λίγο πιο μπροστά για να ανανεώσει. Αν ανανεώσει. Αυτό είπα. Δεν θα ανανεώσει, αλλά. Εντάξει, ναι, οκ. Okay. Ναι. Θεωρείς από τους δύο έχει παραπάνω λίγο πιθανότητα ο Κάνιας στην παρούσα φάση. Ο Κάνιας δεν έχει καμία. Άρα αν έχει 1% ο Σάχοφ, έχει περισσότερες, Σταύρο. Το ίδιο λέμε. Το ίδιο λέμε. Θα ξεχάσουμε για αυτά που ξέραμε. Λοιπόν. Ο Σάχοφ έχει παίξει. Πολύ σωστά τα λέει ο Σταύρος, ούτε ένα εντάλτο το τελευταίο διάστημα. 64 με ΑΕΚ. Εδώ ξεκίνησε, ρε. Ξεκίνησε, εντάξει. Πόσα παιχνίδια ξεκίνησε. Ας πάρουμε από τον Φεβρουάριο και μετά. Ναι, από τον Φεβρουάριο και μετά. Ξεκίνησε με ΑΕΚ, έπαιξε 64 λεπτά. Ξεκίνησε με Ολυμπιακό, έπαιξε 53. Ήταν στον πάγκο με τον Απόλλωνα Σμύρη στη Ριζούπολη. Ξεκίνησε με Άρη, έπαιξε 56. Ξεκίνησε με Παναθηναϊκό, έπαιξε 77. Ξεκίνησε με Ατρόμητο στην Τούμπα, έπαιξε 68. Ξεκίνησε με Πανετολικό, έβγαλε όλο το 90 λεπτό. Ξεκίνησε και με τον Πανιόνιο στη Νέα Σμύρνη και με τον Πανιόνιο στην Τούμπα και έπαιξε 63 και 74 λεπτά αντίστοιχα. Άρα λοιπόν, μιλάμε για 11-12 παιχνίδια βασικό σερί. Αν εξαιρέσουμε το παιχνίδι με τον Απόλλωνα Σμύρνη. Και τον Ιανουάριο έχει παίξει 90 λεπτό με Τρίπολη, στην Τρίπολη, 90 λεπτό με Πανιόνιο στην Τούμπα, 90 λεπτό με Όφη στην Τούμπα. Δεν έχει παίξει μόνο με τον Μπας Γιάννενα ουσιαστικά, που ήταν τιμωρημένος λόγω καρτών. Ωραία λοιπόν, για να δούμε τι γίνεται με τον παίκτη μας και αν θα μπορέσουμε να το βγάλουμε, το παλικάρι αυτό, το Τζολιά. Το Τζολιά. Το Τζολιά. Σκέφτομαι το Τζολιά λίγο. Δεν ταιριάζει καθόλου. Όχι, δεν ταιριάζει καθόλου. Όχι. Του Γιώργη το ταιριάζει. Ταιριάζει. Χαρακτηριστικό παράδειγμα νομίζω. Και έκλεισε και στόματα. Φωτογραφία. Κοίταξε, δεν θέλω να σου σοκάρω, Σταύρο, αλλά θεωρώ όλα τα παιδάκια σε εκείνη την ηλικία του ταιριάζει να ντυθούν τσολιάδες. Όχι, και πάλι. Δεν θα δεις ένα παιδάκι, θα πεις πως είναι έτσι. Δεν έχω ντυθεί μισή φορά τσολιάς. Έχω μία φορά την ντυθεί εγώ. Κλένε, και έκανα τσολιάδες. Πάτακο, εντάξει. Άστο, κλάμα. Τι. Πώς με πήρανε. Στην άκτορα, στην άκτορα του Βασιλιά. Μεγάλη επιτυχία. Ναι, ναι. Θα σου δείξω τώρα. Δεν έχω κάνει. Δεν θυμάμαι. Δεν ήταν τσαρούχι, ήταν flat. Όχι τσαρούχι, κανονικά ρε φίλε. Θα αντιθείς ή δεν θα αντιθείς. Τόσο μιλάω για ηλικία 4-5 ετών. Εντάξει. Ένα τραύμα στο βλέμμα σου το βλέπω από τότε, να ξέρεις. Τραύμα θα σου πω για κάτι άλλο που με ντύνανε εκτός αέρα. Ο Τζολιάς ήταν καλό, εντάξει. Αυτό όντως, όντως. Είναι τραύμα. Όχι ο Τζολιάς, το άλλο. Ναι. Λοιπόν, αυτά. Βλέπω μια κινητικότητα για τα εισιτήρια. Εκεί που δεν είχαμε καθόλου. Καλό είναι αυτό. Άρα δεν έχετε εξασφαλίσει όλη την παρουσία σας στην Τούμπα. FM και ΝΟΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο 54526. Έχετε ακόμα μισή ώρα για να μπείτε στην κλήρωση για το ματς ΠΑΟΚ Αστέρας Τρίπολης την Τετάρτη στην Τούμπα. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε με μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη με παίκτου ΠΑΟΚ. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Επιστρέψαμε, νομίζω ότι τα καταφέραμε. Έχουμε μαζί μας τον Νίκο που θα μας βοηθήσει στη μετάφραση κλασικά. Mm-hmm. Γεια σου, ρε Νίκο. Χαίρετε. Νίκο, τι γίνεται, Τζουνατζίδη, άκουσες. Καλά τα είπε. Ωραίος, ε. Ως συνήθως. Mm-hmm. Όπως το είπες στο τέλος, όντως θα περιμένει μια θέση στα μίντια όταν mm-hmm. αποφασίσει να σταματήσει με τον μπάσκετ. Βέβαια. Εκπληκτικός. Σου δίνει μια πληρέστατη εικόνα του τι γίνεται. Mm-hmm. Με πολύ καλά ελληνικά, με πολύ συγκροτημένη σκέψη και πραγματικά, δηλαδή, τι να πω. Μπράβο του. Παρότι δεν σου δίνει την εικόνα τεχνοκράτη, είναι τεχνοκράτης. Δεν σου δίνει σίγουρα την εικόνα τεχνοκράτη. Ναι, ναι. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Ναι. Έχουμε μαζί μας λοιπόν τον κεντρικό αμυντικό του ΠΑΟΚ, τον 25χρονο κεντρικό αμυντικό του ΠΑΟΚ, τον Νίκη Ίγκασον. Μπορείς να τον καλησπερίσεις στον αέρα. Νίκη, hello from Liberal Radio Station. Hello sir, how are you? Everything's okay, what about you? Yeah, I'm good. We just finished training, so yeah, we feel good. Okay, okay. Κάναμε τις απαραίτητες συστάσεις. Να μας πεις σε πρώτη φάση, Νίκο, το πώς είναι οι πρώτοι του μήνες στη Θεσσαλονίκη. Έχει εγκληματιστεί, είναι καλύτερα από το Ροστόφ. Ίγκη, the first question is about your adjustment in Θεσσαλονίκη. How can you manage this first month in the city and
if it's better from Rostov. Yeah, obviously, you know, I've been very happy with you know the first months here. You know, the results have been good from the team, and like I said, you know, it's been a very good first month, and the team has been doing good, and now we're both in the semifinal in the cup, and we have the title in front of us, so we're just looking forward to the remaining matches, and hopefully we can finish the season with two titles. Οκ. Okay. Μας λέει ότι οι πρώτοι μου μήνες εδώ είναι καλοί, είμαι χαρούμενος εδώ στη Θεσσαλονίκη και στον ΠΑΟΚ. Η ομάδα τα πηγαίνει πολύ καλά, είμαστε στον τελικό του κυπέλου. Διεκδικούμε δύο τίτλους και ανυπομονούμε για τα τελευταία παιχνίδια της σεζόν στο πρωτάθλημα και για το κύπελο και θέλουμε να τελειώσουμε τη χρονιά με δύο τίτλους. Είναι ικανοποιημένος από το επίπεδο οργάνωσης αλλά και το επίπεδο της ομάδας που έχει συναντήσει εδώ πέρα. Inge, are you satisfied from the level of organization of PAOK? Yes, absolutely. You know, this is a top club. You know, they take care of everything. You know, like it should be in a top club. I knew when I moved from Rostov, I was coming in to a quicker environment here. Both the fan base of the club, they have a lot of supporters, and the fans, what I've seen. See now it's been amazing, and everything around the club is very professional, and I think we are all moving into the right direction. Μας λέει ότι είναι κορυφαίος σύλλογος σε αυτό το κομμάτι. Στον ΠΑΟΚ ασχολούνται με τα πάντα όπως πρέπει να γίνεται σε έναν τέτοιο σύλλογο. Είναι πολύ σημαντικό επίσης ότι η ομάδα έχει μεγάλη στήριξη από τον κόσμο. Και όλος ο οργανισμός λειτουργεί πολύ, πολύ επαγγελματικά, όπως είπε. Κάτι που παρατηρήσαμε όταν μεταγράφηκε στον ΠΑΟΚ, όταν ήρθε στον ΠΑΟΚ, είναι το γεγονός ότι τα περισσότερα παιχνίδια καριέρας τα έχει παίξει στην άμυνα με τρεις κεντρικούς αμυντικούς, με σύστημα με τρεις κεντρικούς αμυντικούς. Ήρθε σε μια ομάδα που παίζει διαφορετικά. Αυτό πώς το αντιμετωπίζει ο ίδιος? Inge, we have seen that in Rostov and also in Iceland in some matches that you play in defense with three defenders. PAOK plays different in defense. How can you manage this? Yeah, last season when I played in Rostov, we played a lot with the three defenders and we've done it in some matches with the national team, but normally we play with four defenders in the national team, but we adjust sometimes, if you're playing stronger opponents. I've been playing, in a back four line, all of my career, except, when I was in Russia this 1.5 year. But, of course you need to, get into the system and everything and know the strengths and everything about your teammates and, like we spoke about before, but it's been the adjustment has been good, and I feel good now. So hopefully, I can start to play more, step by step, and help the team. Okay. Μας λέει λοιπόν ότι κυρίως την προηγούμενη σεζόν με τη Ροστόφ παίζαμε πολύ με τρεις κεντρικούς αμυντικούς. Αρκετές φορές με τρεις κεντρικούς αμυντικούς και με την εθνική ομάδα της Ισλανδίας, όταν έχουμε να αντιμετωπίσουμε κάποιον έτσι πιο δυνατό, πιο καλό αντίπαλο. Έχω μάθει να παίζω με τετράδα στην άμυνα σε όλη την καριέρα μου, ουσιαστικά εκτός από τον 1,5 χρόνο που ήμουνα στη Ρωσία. Σίγουρα βέβαια στον ΠΑΟΚ πρέπει να μάθω κάποια πράγματα όσον αφορά την προσαρμογή μου, τους συμπαίκτες μου, το σύστημα αυτό, αλλά όπως είπα και πριν, είμαι χαρούμενος, η προσαρμογή μου πηγαίνει καλά βήμα προς βήμα και ελπίζω σιγά σιγά να αρχίσω να παίρνω έτσι και περισσότερο χρόνο, όπως είπα. Ήρθε σε μια ομάδα που έχει την καλύτερη άμυνα στο πρωτάθλημά της, ήρθε σε μια ομάδα που οι δύο κεντρικοί της αμυντικοί έχουν 100 παιχνίδια μαζί. Ο ίδιος πού κατατάσσει τον εαυτό του, πώς ουσιαστικά προσπαθεί για να πάρει το περισσότερο χρόνο συμμετοχής και να είναι πιο ικανοποιημένος? Inge, you came to a team that has the best defense in the league, that has Varela and Crespo, who they play together for 100 games. How would you try to get more playing time? Yeah, I knew when I came here, that I knew if you're going to a top team, they have
a lot of good players in every position. This is like just a normal competition, you know, competition, you know, between players. But I know Varela and Crespo have been doing very well, and they are, you know, they're very good players on the highest level. And you know, now I just hope I can, you know, I can learn from them every day in training and in games also, so I can adjust more to the team and hopefully help the team as much as I can. But I know, you know, I knew when I came here, you know, they have very strong defense, but I think it's good for everyone, you know, to have a good competition in the team, because we are playing, you know, in Europe, and this is a lot of games every year, so you need to be able to have more than only two center defenders or strikers or in every position if you want to go as far in every competition as possible. Okay. Μας είπε ότι ήξερα πολύ καλά όταν ερχόμουν εδώ ότι έρχομαι σε μια κορυφαία ομάδα που έχει πολλούς καλούς παίκτες σε όλες τις θέσεις και είναι φυσιολογικό να υπάρχει ανταγωνισμός μέσα στην ομάδα. Ξέρω πολύ καλά τον Βαρέλα και τον Κρέσπο. Ξέρω ότι είναι δύο πολύ καλοί παίκτες και αμυντικοί υψηλού επίπεδου. Μαθαίνω κάθε μέρα από αυτούς και στην προπόνηση και στους αγώνες και ελπίζω να βοηθήσω και εγώ την ομάδα στους αγώνες που έρχονται. Ήξερα ότι είναι φυσιολογικό να υπάρχουν δύο καλοί αμυντικοί, δύο καλοί στόπερ στην ομάδα. Είναι μεγάλος ανταγωνισμός, αλλά ο ΠΑΟΚ παίζει κάθε χρόνο στην Ευρώπη, κάθε χρόνο έχει πολλά παιχνίδια μπροστά του. Δεν μπορείς να έχεις, όπως είπε, μόνο δύο καλούς παίκτες σε κάθε θέση και ειδικά στην άμυνα, και ελπίζω και εγώ στη συνέχεια να βοηθήσω. Νικό, ρώτησε τον αν πάνω σε αυτό έχει πει κάτι ιδιαίτερο με τον Λουτσέσκο και πώς βλέπει γενικότερα τον Ρουμάνο και εντός αγωνιστικού χώρου και εκτός, σαν άνθρωπο. Ίγκη, did you have any special conversation with coach, with Ρασβάν Λουτσέσκο about your playing time and how is your relationship with him? Yeah, my relationship with the coach is very good. I knew, you know, from the beginning when I came into January, you know, I was coming into a team who has, you know, been playing together for, you know, a lot of time. And I knew I would not be, you know, playing, you know, every game from the start from I came. But, you know, I tried to work hard in every training and show my mentality and my strength in training. And I took part in these two cup games, and I felt like I played good, but of course I think you know, with the adjustment and the time, I will come more and more into the team. And but I have only said, like I said, a good relationship with both the players and the coaching staff and everything. So you know, the first months have been good. Mm-hmm. Okay. Η σχέση με τον Ρουμαντή, όπως είπε, είναι πολύ καλή. Ήξερα όταν συμφώνησα να έρθω τον Ιανουάριο ότι πηγαίνω σε μια ομάδα που έχει πολλούς ίδιους προσφερειστές, παίζει πολύ καιρό μαζί. Εγώ από την πλευρά μου προσπαθώ να δουλεύω σκληρά σε κάθε προπόνηση και να βγάλω την δύναμή μου και την νοοτροπία μου. Πήρα χρόνο συμμετοχή στα δύο παιχνίδια του κυπέλου, που όπως είπα μπορεί να μην ήμουν και τόσο καλός, αλλά είναι και αυτό στο πλαίσιο της προσαρμογής μου. Έχω καλή σχέση με όλους στην ομάδα και προσπαθώ έτσι, είμαι χαρούμενος που είμαι εδώ και προσπαθώ έτσι σιγά σιγά να προσαρμοστώ καλύτερα. Σε αυτούς τους πρώτους μήνες στην Ελλάδα του υπάρχει κάτι που στο ελληνικό ποδόσφαιρο του έχει φανεί παράξενο, υπάρχει κάτι γενικά που στην κοινωνία τον δυσκολεύει στην καθημερινότητά του ή του φαίνεται παράξενο έστω και εκεί? Ingen, your first month in Greece and in Greek football, have you seen something strange also in football and also in Thessaloniki, in the city? No, you know, I knew when I was come here, you know, there is a lot of love by the Greek people for the football here, you know, and the games and everything, and the atmosphere is very nice, obviously at our home ground in Tumpa. You know, I saw the amazing game, you know, between Olympiacos and PAOK, and it was an amazing experience. But you know, it's quite different from the Russian football here. It's like they are more attacking minded, and they like to play more, you know, this nice kind of football here. But you know, sometimes in Russia the mentality is quite different. You know, the teams they defend more, and you know, a lot of teams play with three central defenders, like I spoke about. But the first months, you know, I'm just getting to know the league, you know, every week more and more. So I hope from the summer when we start a new season, I can be ready. Okay.
Δεν έχω συναντήσει με κάτι παράξενο. Ξέρω ότι υπάρχει μεγάλη αγάπη για το ποδόσφαιρο στην Ελλάδα, ότι η ατμόσφαιρα είναι έτσι πολύ καυτή στα περισσότερα γήπεδα. Το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στην Τούμπα ήταν μια απίστευτη εμπειρία και για μένα. Είναι πολύ διαφορετικά από το ρώσικο ποδόσφαιρο και όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, γιατί εδώ οι ομάδες στην Ελλάδα προσπαθούν να παίξουν πιο επιθετικά, να παίξουν καλύτερα. Στη Ρωσία η νοοτροπία είναι πολύ διαφορετική. Οι ομάδες παίζουν κυρίως αμυντικά, όπως και ο Ροστόφ που ήμουν που έπαιζε με τρεις αμυντικούς. Εβδομάδα με την εβδομάδα και εγώ μαθαίνω και ελπίζω το καλοκαίρι να είμαι έτσι έτοιμος στην προετοιμασία. Νίκο, ο ΠΑΟΚ είναι πολύ κοντά στην επίτευξη του στόχου. Ο ίδιος τι μηνύματα παίρνει από τον κόσμο για το πρωτάθλημα, για τον double, για όλο αυτό? Πώς θα αντιλαμβάνεται γενικότερα? Ίγκη, the team is very close to the targets, the championship and the Greek Cup. And there is an exciting atmosphere in the crowd. How did you see this atmosphere, and what are these messages that the fans give to you about these two targets, the championship and the cup? Yeah, I know. Of course, it's very important for all of the players and the coaching staff and PAOK as a club now to, you know, that we can finish our targets this season. I know it's been a long time since PAOK won the league, and we are very close to it now, but we need to be focused and, you know, take it game by game. We start with the game now on Sunday, and we are focused to try to get the right result so we can achieve that. After that, after the game on Sunday, we will play in the cup. So we will see after the game on Sunday. But of course, we want to win the both of the titles, and we want to have success for PAOK this season, and obviously for the coming years. I think it's it's a very exciting time now ahead for the club, both in Europe and here in Greece. So hopefully we can finish with two titles. Okay. Λοιπόν, μας είπε ότι είναι πολύ σημαντικό για όλους τους παίκτες μέσα στην ομάδα, τους προπονητές, τον ΠΑΟΚ στο σύλλογο να τελειώσουμε. Να ολοκληρώσουμε τη σεζόν με τους στόχους που έχουμε θέσει. Ξέρω ότι πέρασε πολύς καιρός από το τελευταίο πρωτάθλημα της ομάδας, αλλά πρέπει να έχουμε συμβαλώσει, πρέπει να πάμε παιχνίδι με το παιχνίδι, δηλαδή να σκεφτόμαστε μόνο το επόμενο μάτς που έχουμε μπροστά μας τώρα, την Κυριακή με την Ξάνθη, και μετά που έχει το παιχνίδι του Κυπέλου. Θέλουμε και τους δύο στόχους να τους πετύχουμε, θέλουμε να έχουμε επιτυχία αυτή τη σεζόν αλλά και τα επόμενα χρόνια, αλλά αυτή είναι η νοοτροπία μας και έτσι πρέπει να συνεχίσουμε και από εδώ και πέρα. Πρόσφατα αντιμετώπισε την Παγκόσμια Πρωταθλήτρια μια ομάδα με top ποδοσφαιριστές, μια ομάδα τέλος πάντων που δεν έχουμε συναντήσει πολλές τέτοιες στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, είναι αλήθεια. Ποια είναι η εμπειρία του από αυτήν την αναμέτρηση και γενικά πώς βλέπει τη συμμετοχή της εθνικής του ομάδας από εδώ και πέρα στα προκριματικά του Euro? Ingi, you faced the world champions this week. You faced France with Iceland. Yeah. How's your experience in this match? Because we talk about a very good team, and how do you see the campaign of Iceland in for Euro 2020? Yeah, you know, we have been having a great success now in the national team for the past, you know, 5-6 years, and we qualified both for the Euros and the World Cup, and now we are in a very tough group, and we played France now this Monday. You know, we are facing one of the best teams in the world, you know, with players, you know, in the best teams in the world. We knew it's going to be difficult, and we tried our best, but you know, they are the better team, and they won us. But you know, we have a good chance now. We have two big games in the summer, both in Iceland against Albania and Turkey, so it's going to be a very important game there. But I think the chances are good for us now if we can keep the same mindset like we have been doing the last year. I think we have good possibilities of qualifying. Okay. Μας είπε ότι τα 5-6 τελευταία χρόνια με την Εθνική Ομάδα της Ισλανδίας έχουν πανηγυρίσει σημαντικές επιτυχίες με την παρουσία τους σε Euro και σε Mundial. Τη Δευτέρα αντιμετωπίσαμε μία από τις καλύτερες ομάδες του κόσμου και από τους πιο ποιοτικούς παίκτες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Μας κέρδισαν εύκολα μια καλύτερη ομάδα. Μπροστά μας έχουμε
τις επόμενες αγωνιστικές στην Αλβανία και την Τουρκία, όπως μας είπε, με δύο εντός έδρας παιχνίδια που θα είναι πολύ σημαντικά για εμάς. Όπως είπε, αν έχουμε την ίδια νοοτροπία με τα προηγούμενα χρόνια, μπορούμε να έχουμε και πάλι έτσι σημαντικές επιτυχίες όπως είχαμε τα τελευταία 5-6 χρόνια. Υπάρχει κάποιος παίκτης εθνικής γαλλίας που του έκανε ιδιαίτερη αίσθηση παίζοντας αντίπαλος? Is there a player of France that impressed you the most in this match from Monday? Yeah, I know. This is the first time, you know, we have been playing, we both played France in the Euro quarterfinals in 2006, and we played them now in October in a friendly. And I think this was our first experience of Kylian Mbappe, and I think he really showed us what kind of player he is, and what kind of player is going to be in the future. I think this is one of the top three players in the world now, and I think we will see, hopefully we can enjoy his moments, you know, now for the coming years, because he's a very talented player, and I think he will be for sure one of the best players in the world. Να σου πω ότι έχουμε ξαναντοπίσει τη Γαλλία και τον προηγούμενο καιρό και σε ένα φιλικό τον Οκτώβριο, αλλά ήταν η πρώτη εμπειρία που είχε ως αντίπαλος του Κιλιάν Εμπαπέ της Παρί. Είπε ότι δείχνει κάθε φορά πόσο μεγάλη ποιότητα έχει. Σύμφωνα με την άποψή του, είναι μέσα στους τρεις κορυφαίους του κόσμου και πιστεύει ότι μπορεί να συνεχίσει έτσι, να συνεχίσουμε να τον απολαμβάνουμε, όπως είπε, μέσα στα γήπεδα και να είναι έτσι στους κορυφαίους όπως είναι και τώρα. Ναι, Νίκο, η παρουσία της Ισλανδίας που είχε φτάσει μέχρι τους 8 στο γύρο του 16, αποκλείοντας και την Αγγλία μεταξύ άλλων, και πραγματικά τη θαυμάσαμε. Είναι η μεγαλύτερη επιτυχία στην καριέρα του Ίγκη, δεδομένου ότι η πατρίδα του δεν έχει ούτε καν τους μισούς κατοίκους της Θεσσαλονίκης, δηλαδή είναι περίπου 400.000 κάτοικοι σε όλη την Ισλανδία. Ίγκη, you play for a small country like Iceland, and we all remember your presence in Euro 2016 quarterfinals. This was the best moment of your career until now. Yes, I think, you know, to be when I was in the Euro, you know, that was, you know, my first experience with the national team. You know, I was I was young then, and I was just coming into the team, you know, step by step then, and obviously it was an amazing experience for a young player to be a part of this, and I learned a lot. But you know, I took more part in the qualification for the World Cup, and obviously I played quite part with the World Cup now and. With the team now in the World Cup this summer, so I think these two experiences obviously is you know it's a unique experience, because we are such a small country that we can achieve this, and I think we had showed the world that you know, if you're a small team, you know, everything is possible. Μας είπε ότι στο 2016 ήταν η πρώτη εμπειρία με την εθνική ομάδα της Ισλανδίας, στην οποία, όπως είπε, τότε ήμουν νεαρός και έμπαινα σιγά σιγά τότε στην ομάδα. Σίγουρα ήταν μια εκπληκτική εμπειρία και έμαθα πολλά. Στα προκριματικά του Μουντιάλ του 2018, αλλά και στην τελική φάση, είχα έτσι μεγαλύτερο χρόνο συμμετοχής και πήρα μεγαλύτερο μέρος εκεί με την ομάδα, και η παρουσία μου το καλοκαίρι στην τελική φάση του Μουντιάλ ήταν μια μοναδική εμπειρία. Πετύχαμε κάτι μεγάλο για μια μικρή χώρα και δείξαμε σε όλο τον κόσμο ότι μπορούμε να πετύχουμε πολλά παρότι είμαστε μια μικρή χώρα. Εγώ, επειδή αρκετούς παίχτες εθνικής Ισλανδίας θα ήθελα στον ΠΑΟΚ, ψήνει κανέναν για να τον φέρει εδώ πέρα? Έχει καμία επαφή ιδιαίτερη? Ίγκη, did you see anyone Icelandic player to came to PAOK like you? What? Do you think you talk about the future, that more Icelandic players? Yes, about the future, about the future. Yeah, obviously, you know, I don't know, you know, the Icelandic football have been doing very well, you know, the last years, and hopefully we can get another good player here in the coming years, and that would obviously, you know, be good for me to have Icelandic teammates, and obviously it would be a good football player who can help the team as well. I think everyone would be happy. Okay. Μας είπε ότι δεν ξέρεις ποτέ τι γίνεται. Το Ισλανδικό ποδόσφαιρο έτσι πηγαίνει πολύ καλά τα τελευταία χρόνια, και δεν μπορεί να αποκλειστεί ότι μπορεί να υπάρξει κι άλλος στο μέλλον που μπορεί να έρθει στον ΠΑΟΚ από την Ισλανδία, κάτι που θα κάνει τους πάντες χαρούμενους, όπως είπε. Εμείς θα τον ευχαριστήσουμε πολύ, να του ευχηθούμε καλή τύχη, καλή πορεία και με την ομάδα, και του χρόνου να βρει όλο το χώρο που χρειάζεται για να δώσει και αυτός ό,τι καλύτερο μπορεί για την ομάδα. Ίγκη, thank you very much for this conversation, and all the best for you and the team.
Okay, thank you very much, guys. Take care. Thank you, bye. Have a nice day. Bye. Okay, ciao, 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 bye-bye. Ήταν ο Ίγκασον, ένα παιδί με προοπτική μπροστά του, με δύσκολο έργο, αλλά βλέπουμε ότι το αντιμετωπίζει πάρα πολύ όρημα. Νίκο, έχεις να προέχει τίποτα στο μπάσκετ όσο μιλάμε στον αέρα, όχι? Όχι, εντάξει, όχι. Προετοιμασία για το Λαύριο. Ωραία. Δεν έχουμε καμιά απουσία. Πριν του Τζαμάλ Τζόνς, όχι, δεν έχει προέχει κάτι άλλο. Τζαμάλ είναι μόνιμη, εντάξει, είναι μακροχρόνια, δεν λειτουργεί. Έγινε, Νίκο, ευχαριστούμε πολύ για την μετάφραση. Καλό μεσημέρι. Bye, bye. 353.000 κάτοικοι στην Ισλανδία. Όχι στο Κορδελιό, η Μενεμένη, ο Εύωσμο και η Σταυρούπολη. Πες δυτικές συνοικίες. Μας λες όμως τους Δήμους ενέ. Για να βάλεις και πολύ, πάμε στους 500.000, οπότε μεγαλύτερη από την Ισλανδία, φοβερό. Τέλος πάντων, βλέπουμε πόσο όρημα αντιμετωπίζει και πόσο κατασταλαγμένος είναι το γεγονός ότι η ομάδα όντως ήδη έχει την καλύτερη άμυνα, ήδη έχει ένα top δίδυμο κεντρικών αμυντικών και αντιλαμβάνεται πόσο δύσκολο είναι το έργο του. Αλλά, όπως είπε έξυπνα, ότι υπάρχει μεγάλη σεζόν του χρόνου, χρειάζεται το rotation, το οποίο δεν το κάναμε σε καλό επίπεδο φέτος και το πληρώσαμε στην Ευρώπη, αλλά και αυτός περιμένει τον χρόνο του για να προσφέρει στην ομάδα. Εντάξει, φαντάζομαι ήρθε και ενημερωμένος ότι τι θα συναντήσει, δεν τον είπα τον άνθρωπο. Ναι, το είπε και όλος βασικά. Ναι, ότι το ήξερε και από πριν. Σε αυτά από εμάς, ακούσαμε και τον Τέλη του Νατζίδη και τον Νίκη Ίγκασον πριν από λίγα λεπτά. Παραδίδουμε σκετάλη στο ανάλυση των Παρεπρές, στα παιδιά Τούρι Πρες, Σταύρος Κόλκας, Αντώνη Τσακαλέας, Τάσος Ζέρβας, Γιώργος Παναγιωτίδης και πολλοί ακόμα θα τις κρατήσουν συντροφιά μέχρι τις 3. Μείνετε στο Λίμπερο. Αυτά από εμάς. Καλή συνέχεια.